Πριν λίγες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας ένα δημοσίευμα που έκανε μια πρόγνωση για την ελαιοκοπική χρονιά και μίλησε για 3.200.000 τόνους ότι θα ανέβει την παραγωγή κυρίως από τις χώρες της Δεκάνης της Μεσογείου. Προσωπικά κρίνω ότι είναι πολύ αισιόδοξο το σενάριο. Αν παρ' όλα αυτά επαληθευτεί, είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε τις τιμές που είχαμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά, γιατί ήδη από τις υψηλές τιμές που κλώνησαν κάπως στην αγορά, έχει χαθεί ένα μερίδιο από την κατανάλωση. Με το που θα ξεκινήσει η οικομηδία, η παραγωγή είναι μεγάλη, οι τιμές θα μειωθούν, σε εμάς δεν θα μειωθούν όμως την κατανάλωση. Δηλαδή, αυτό προβλέπεται να γίνει άνοιξη καλοκαίρι. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγάλη προσφορά ελαιολάδου, χαμηλή ζήτηση, άρα λοιπόν οι χαμηλές τιμές. Με όλα τα άλλα να είναι στα ύψη. Με εργατικά, όπως ξέρετε, να είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Προχθές, μάλιστα, έκανε ο Αγροτικός Συλλογός Πιατρών μια ημερίδα για το θέμα αυτό. Ήταν ο κ. Παραστηγόπουλος, που εκεί κατάλαβα το μέγεθος του προβλήματος, γιατί εμείς το αντιμετωπίζουμε εποχιακά, ενώ αυτοί που καλλιεργούν την εποχή το αντιμετωπίζουν κάθε μέρα. Και κλονίστηκα όταν άκουσα ότι δεν ολοκληρώνει τη συγκομιδή. Δηλαδή, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή στα δημοκρατία. Άρα, λοιπόν, οδεύουμε σε μια ελαιοκοπική χρονιά με πάρα πολλά προβλήματα, που κάποια μπορούμε κάτι να κάνουμε και σε κάποια δεν μπορούμε. Δηλαδή, το τι θα κάνει ο καιρός και τι παραγωγή θα έχουμε, δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς. Εμείς όμως, ως ομάδα παραγωγών, τα δύο τελευταία χρόνια και πριν, αλλά δείχνει να οξύνεται πάρα πολύ το ζήτημα των επιμολύσεων στον ελαιόλαδο. Δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που στέλνουμε λάδια για αναλύσεις, έχουμε μια αγωνία να δούμε τι θα δείξουν οι αναλύσεις. Η πορεία και η τύχη του προϊόντος σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται από την ανάλυση. Όχι αν θα έχει, αν θα είναι 3 η οξύτητα 0,3 ή 0,2, αλλά αν θα έχει επιμόλυνση. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια σύσταση για τους αρωματικούς υδρομονάδες να κατέβουν στα 2 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Ένα όριο πάρα πολύ χαμηλό. Θα σας πω ότι πέρυσι το βρήκαμε σε μια δεξαμενή και όταν ο κύριος Δημήτρουλας μίλησε με τους παραγωγούς για να δούμε πώς εκεί ήταν τόσο χαμηλό, αυτό που αποδείχτηκε ήταν ότι επειδή ήταν μικρή η παραγωγή, δεν χρησιμοποιήθηκαν μηχανικά μέσα. Δηλαδή έγινε με το χέρι. Και πάλι είχαμε 2 μιλιγκράμμα. Φανταστείτε τώρα αυτό. Η Γερμανία, από ό,τι πληροφορήθηκα, το έχει ήδη υιοθετήσει. Άρα λοιπόν, οι σοβαρές αγορές, αυτές δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν ένα ελαιόλαδο ποιοτικό, έχουν και απαιτήσεις. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα, γιατί όταν παραλαμβάνουμε ένα ελαιόλαδο, μπορούμε να δούμε τι οξύτητα είναι, αλλά δεν μπορούμε να δούμε τίποτα άλλο. Μπορούμε και ο Τάξης Μητρακόπουλος να το δοκιμάσει και να πει ότι είναι πάρα πολύ καλό ελαιόλαδο ή δεν είναι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τι κρύβει μέσα του από άποψη επιμολύσεων δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε εκείνη την ώρα να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να πούμε ότι αυτό έχει επιμολύνσεις, άρα λοιπόν να στο βάλουμε τα παλού, θα πάει μαζί με τα άλλα. Το μόνο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι η ενημέρωση, η γνώση, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αγοράς, γιατί εκεί τα πράγματα είναι απλά. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά αυτοί πληρώνουν. Και όταν έχουμε ένα ελαιόλαδο και έχει επιμολύνσει είτε με φυτοφάρμακα είτε με αρωματικούς υδρογονάδρακες, δεν θα προτιμηθεί. Ή αν θα προτιμηθεί, ή αν θα το πάρουμε, θα το πάρουμε στην τιμή που περιμένουμε. Και φανταστείτε του χρόνου, αν θα έχουμε μεγάλη προσφορά ελαιολάδου, να το πω πολύ απλά, θα τα διαλέγουμε. Δεν θέλω να δημιουργήσω κλίμα απεσιοδοξίας, γιατί είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το ελέγξουμε, όπως θα ακούσουμε για τους δύο μιλητές, και μπορούμε σίγουρα, αν αποκτήσουμε τη γνώση, να το διαχειριστούμε έτσι, ώστε να αποφύγουμε τα υπολείμματα και στα φυτοφάρμακα και στους αρωματικούς υδρογονάδρακες, δηλαδή στα ΟΗΚ τέλεια. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω και την ΕΦΟΒΗ και την κυρία Δημητρούλη που είναι απόψε για να καλύψει το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο θα μεταδοθεί, υποθέτω, και από το κανάλι της. Και είναι μια ευκαιρία να το παρακολουθήσουν για άλλη παραγωγή. Είμαστε 4 μήνες από τη συγκομιδή, θα είμαστε σε συνεχή επαφή, γιατί αυτό που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα και των παραγωγών, αλλά και του ΓΙΛΕ, αλλά και όλων των οργανώσεων, είναι η ποιότητα του ελαιολάδου. Επειδή πολλά έχουν
ακουστεί για την ποιότητα και είναι ένας όρος που δεν τον έχουμε διευκρινίσει. Όλοι μιλάμε για ποιότητα, αλλά τι είναι η ποιότητα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι τήρηση των διαγραφών. Και τήρηση των διαγραφών είναι όταν ο νόμος λέει ότι δεν πρέπει να έχει πάνω οι κολλήματα πάνω από τόσο, δεν πρέπει να έχει κολλήματα πάνω από τόσο. Αλλιώς σε πολλές περιπτώσεις, προσέξτε το αυτό, πέρυσι δεν τα αντιμετωπίσαμε, πρόπως δεν τα αντιμετωπίσαμε γιατί είχε μεγάλη ζήτηση το ελαιόλαδο. Αν δεν έχει τη ζήτηση φέτος, όπως σας είπα, ελαιόλαδα που έχουν επιμολύνσεις δεν θα τα αγοράζουν ή αν τα αγοράζουν θα τα αγοράζουν πολύ φθηνά. Σε πολλές περιπτώσεις όταν η επιμόλυνση περνάει κάποια ώρα, θα μας τα πούν οι εισηγητές, το λάδι θεωρείται καν βρόσιμο, θεωρείται βιομηχανικό. Το θέμα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί με τη γνώση μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Το αν θα βρέξει όλοι δεν είστε κρίμας. Αλλά να έχουμε καθαρά λάδια μπορούμε. Να μην σας κουράσω άλλο, να ξεκινήσουμε τους δύο εισαγητές, να σας ευχαριστήσω και πάλι, να ευχαριστήσω και τον κύριο Παρασιβόπουλο και τον κύριο Κουτσούκο και να ξεκινήσουμε. Είτε είναι μεγάλη παραγωγή είτε μικρή, θα πρέπει αυτό που παράγουμε, το λάδι μας, το οποίο είναι και έξτρα παρθένο σχεδόν σε ένα μεγάλο ποσοστό και εξαιρετικής ποιότητας, θα πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού από επιμολυτές. Και ενώ θα περίμενε κανείς το πρόβλημα να δημιουργείται από παλιότερα τους πλαστικοποιητές, τώρα από τους μος και μόα, από τους αρωματικούς υδρογονάθρακες και να έχουμε στοχεύσει προς την κατεύση αυτή, διαπιστώνουμε όσο αναφορά και την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κάτι δεν γίνεται πολύ καλά και σε αυτό όλοι εμείς που είμαστε σύμβουλοι είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να το δούμε, αλλά και οι ομάδες και οι οργανώσεις ελαιολογικών φορέων, αλλά και εσείς οι παραγωγοί, θα πρέπει όλοι μαζί με συνέργειες να δούμε το πρόβλημα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα πολύ δύσκολα και τα χειρότερα. Τι είχε πριν λίγα χρόνια και τι είχε αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ο παραγωγός μπορούσε να αγοράσει φυτοφάρμακα χωρίς να πρέπει να γνωρίζει την ορθολογική χρήση του ή να αιτιολογήσει το σκοπό χρήσης κατά κανόνα. Κανένα σχέδιο δράσης δεν υπήρχε, εθνικό σχέδιο, για την προστασία της υγείας των αγροτών και του περιβάλλοντος. Κανένα σχέδιο δράσης δεν υπήρχε για την προστασία ειδικών περιοχών, όπως σχολεία, σπίτια, αποστάσεις ψεκασμών από χωράφια, από οικισμούς, από νοσοκομεία και από άλλους οργανισμούς. Τι ισχύει σήμερα, ένας καινούριος νόμος, ο 4036 του 2012, ο οποίος βασιζόμενος στον κανονισμό 1107 του 2009, όπου αναφέρονται εκεί τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του και στον κανονισμό 396. Και με την οδηγία 2009 που έχουμε την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία, αλλάζουν τα πάντα. Άρα νομικό πλαίσιο έχουμε. Και μάλιστα αυτοί που το έφτιαξαν, με όλα τα προβλήματα και με όλες τις παραλήψεις, γνώριζαν πολύ καλά το κομμάτι και τα γεωργικά, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή αν θέλετε τα φυτοφάρμακα. Το εθνικό σχέδιο δράσης είναι αυτό. Τι μας λέει? Ολοκληρωμένη καταπολέμηση. Τι σημαίνει ολοκληρωμένη καταπολέμηση? Σημαίνει συνδυασμένη τροφολογική χρήση μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες είναι εναλλακτικές των χημικών, βιολογικά μέσα, βιοτεχνολογικά μέσα, μηχανικά μέσα, φυσικές ουσίες, ορυκτά, δύο φυτοπροστατευτικά και στο τέλος φυτοπροστατευτικά πάντοτε εγκεκριμένα για την καλλιέργεια, συμπληρωματικά και διορθωτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης ετικέτας και τις οδηγίες των γεωπόνων συμβούλων σας που αγοράζετε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Μιλάει το Εθνικό Σχέδιο για κατάρτιση. Κατάρτιση βέβαια που δεν γίνεται όπως πρέπει, που γίνεται με ένα ερωτηματολόγιο, τεκμηριώνεται σε διαπιστευμένους οργανισμούς απαντώντας τις μισές ερωτήσεις από 40, ενώ δεν γίνεται καμία εκπαίδευση από κανένα φορέα έστω και για λίγες ώρες οργανωμένες ώστε να ανταποκρίνονται στην ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών και κυρίως την ενημέρωση γύρω
από τις οδηγίες της ολοκληρωμένης καταπολέμησης. Πάμε παρακάτω. Μιλάει για τις ειδικές περιοχές που στα φυτοφάρμακα, για την αποθήκευση, για το χειρισμό τους, για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, για την ενημέρωση του κοινού, για τους αεροψεκασμούς, για την επιθεώρηση του εξοπλισμού, όπου έχουμε τα ΚΤΕΟ και την καταγραφή των γεωργικών ελκυστήρων, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά και για τις πωλήσεις. Με λίγα λόγια, φτιάχτηκε ένα σχέδιο εξαιρετικά καλό, που στην πράξη παρουσιάζει προβλήματα, δεν περπάτησε όπως το είχαν σχεδιάσει οι άνθρωποι που το έφτιαξαν, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποια προβλήματα, ή αν θέλετε να σας πω, όλοι σας δηλώνετε για να πάρετε την επιδότηση ότι εφαρμόζετε τις οδηγίες ολοκληρωμένης καταπολέμησης, αλλά αρκετοί από εσάς μπορεί και να μην γνωρίζουν ή και να μην έχουν εφαρμόσει ποτέ ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ή ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης μιας καλλιέργειας. Όπως είπαμε λοιπόν, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης τι είναι? Πρώτον, αφορά ενημέρωση κοινού στα μέτρα προστασίας σε ειδικές περιοχές. Το σύστημα κατάρτισης των παραγωγών, των αγροτών. Σύστημα χορήγησης πιστοποιητικού που είναι σχεδιασμένο λάθος και δεν έχει τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Αναφέρεται σύγχρονη εμπορία μόνο με πιστοποιημένους χρήστες γεωργικών φαρμάκων. Αναφέρεται στον εξυγχρονισμό των προδιαγραφών εμπορίας και ίσως κάποτε δούμε και τη συνταγοράφηση όπως το είχαν σκεφτεί στην αρχή. Η σύγχρονη φυτοπροστασία. Το παρόν. Τι απαιτείται? Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώση. Όχι όπως γίνεται σήμερα. Εμπορία φυτοπροστατευτικών μόνο σε παραγωγούς με πιστοποιητικό. Επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων. Παρακολούθηση εχθρών και προειδοποιήσεις. Εδώ είμαστε πολύ πίσω. Ενώ πριν 15-20 χρόνια στη χώρα μας, στο κομμάτι των γεωργικών προειδοποιήσεων είμαστε πάρα πολύ προχωρημένοι, σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε, λόγω έλλειψης προσωπικού και ανεπαρκούς τελέχωσης των περιφερειακών και των προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου, το κομμάτι των προειδοποιήσεων έχει μείνει λίγο πίσω. Η ηλεκτρονική καταγραφή και έλεγχη γεωργικών φαρμάκων, και εδώ το έχουμε βάλει γιατί είναι πρόκληση, γίνονται έλεγχοι. Η καταγραφή μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε σε αυτούς που δεν χρησιμοποιούν σωστά τα γεωργικά φάρμακα και η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία που είπαμε προηγούμενα. Στόχος πάντοτε είναι ένας. Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Τι συμβουλές τώρα παρέχει το προσωπικό του καταστήματος, δηλαδή ο γεωπόνος σύμβουλος, γιατί ο γεωπόνος που είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή δίνει συμβουλές στους παραγωγούς. Δίνει κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των φαρμάκων, τους κινδύνους για την υγεία που πολλές φορές δεν τους λαμβάνουμε υπόψη και το περιβάλλον, διότι αν ένα προϊόν δεν ενσωματώνει μέρημνα για το περιβάλλον, δημιουργείται θέμα και για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου. Όχι όμως φυτοπροστασία και όχι επιλογή γεωργικών φαρμάκων. Τι προτείνεται για τους επαγγελματίες χρήστες? Πιστοποίηση γνώσης ορθολογικής χρήσης, τεκμηρίωση αναγκαιότητας χρήσης, ψεκάζω γιατί εδέχομαι. Βλέπω το οικονομικό όριο ζημιάς, ρηχίτης, τεινάζω, μετράω, πυρηνοτρίτης, μετράω με την παγίδα, κάνω δειγματοληψίες για να δω αν έχουν κολλαστεί τα ΟΑ του, για να δώσω οδηγία. Συν τα μετεωρολογικά δεδομένα. Διοσπόροι. Επισκέπτομαι το χωράφι, κάνουν δειγματοληψίες και δίνουν συμβουλές με βάση την τεκμηρίωση και την ταυτοποίηση του παθογόνου. Απαιτήσεις πέραν της ετικέτας και ελέγχους. Και στην εμπορία, στη χώρα μας, πώληση γίνεται μόνο από σε κατόχους πιστοποιητικού, μόνο με συνταγή, δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος. Γίνεται όμως η ηλεκτρονική καταγραφή και γίνονται έλεγχοι όσοι πρέπει και όχι τόσο αποτελεσματικοί, και εδώ θα κουβεντιάσουμε και μετά. Τι προτείνεται για τους παραγωγούς? Κατάρτιση πιστοποίηση, αξιολόγηση της χρήσης.
Κάθε αγορά στο φάρμακο θα επιτρέπεται μόνο αν η χρήση του φαρμάκου είναι αναγκαία. Επιστημονική γνωμάτευση δηλαδή. Εμπορία. Το κατάστημα πώλησης να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις για συμβουλές στα γεωργικά φάρμακα. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε καλούσει από τους συμβούλους, όμως όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου και του υποφαινόμενου, έχουμε ανάγκη βελτίωση των γνώσεών μας, επικαιροποίησης και συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως έχουν και οι παραγωγοί, για να μπορούμε να λέμε ότι είμαστε υπεύθυνοι επιστήμονες και έχουμε την αξιοπιστία. Στόχος του συστήματος δηλαδή κατάρτισης είναι η παροχή γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτά λοιπόν, η κατάρτιση γίνεται από τον εργό Δήμητα. Δεν γίνεται σωστά, το έλεγα προχθές στον αντιπρόεδρο που είχε έρθει με τα στελέχη του ΠΑΑ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Είμαστε μαζί και κάναμε και επισκέψεις και σε μονάδες που έχουν ενταχθεί στο ΠΑΑ στην περιοχή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μητρό κατόχο πιστοποιητικού και να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν γιατί σας τα έδειξα, για να σας βάλω σε μία λογική ότι έχουμε εθνικό σχέδιο. Έχουν προβλεφθεί αρκετά πράγματα, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που επιθυμούν. Δηλαδή, θα έπρεπε να απολαμβάνει τα υπολείμματα. Πώς μπορεί να γίνει? Με ενημέρωση του παραγωγού, του γεωπόνου, του υπεύθυνου επιστήμονα, του συμβούλου, στα νέα δεδομένα. Για να περάσω τώρα αμέσως στο κυρίως θέμα που θα αναφερθώ και στα φυτοφάρμακα και σε κάποιους άλλους επιμελητές που είναι η επιμολή στο λάδι από λανθασμένες καλλιεργητικές πρακτικές. Δηλαδή τι δεν κάνουν καλά και προτύπουν όλα αυτά, το οποίο αυτό είναι απειλή για την ποιότητα και το εισόδημα του παραγωγού. Επιμολητές, τι είναι επιμολητές? Είναι ουσίες που ευρίσκονται ακούσια στο τρόφιμο, είναι δυνατόν να υπάρχουν ως αποτέλεσμα παραγωγής, τυποποίησης, μεταφοράς, αποθήκευσης ή και απευθείας από το περιβάλλον. Έχουμε δεδομένα που οι Ισπανοί λένε για δαμόα και για δαμός και τέτοιες προσεγγίσεις. Οι κατηγορίες, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα φυτοφάρμακα. Οι πλαστικοποιητές, που θυμάστε, εδώ κάναμε σημαντικό βήμα και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τους πλαστικοποιητές. Τα ορυκτέλεια, που ακόμα δεν έχουμε κερδίσει τη μάχη, θα έπρεπε και εμείς εδώ, όπως σε άλλα διαμερίσματα της χώρας, να έχουμε κάνει πιο σημαντικά βήματα. Η πολυκυκλική αρωματική υδρογονάδρα και μια πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Τα βαρέα μέταλλα, οι αλογωμένοι πτυτικοί διαλύτες και οι λοιποί περιβαλλοντικοί ρυπαντές. Και πάμε στα φυτοφάρμακα. Ξέρετε όλοι ότι τα εντομοκτώνα, τα μυκητοκτώνα και τα ζελιοκτώνα είναι τα κυριότερα κατηγορίες. Πηγές προέλευσης. Εφαρμογή από τους ελαιοπαραγωγούς μέσω ψεκασμών. Επιμόλυνση όμως σε όμορες καλλιέργειες από το ψεκαστικό νεύρος. Για να δούμε τώρα τι έχουμε, πόσα γεωργικά φάρμακα έχουμε σήμερα και πόσες δραστικές. Αυτό εδώ είναι από το Μπενάκιο στο Παθολογικό Ινστιτούτο. Έχουμε 106, όπως βλέπετε, εντομοκτώνα. Έχουμε 61 ζυζανιοκτώνα, 18 μυκητοκτώνα. Και αυτή είναι η εικόνα, τα φυτοφάρμακα με βάση την πράσινη συμφωνία και την νέα ΚΑΠ πρέπει να μειωθούν. 50% αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον το κουβεντιάζει να προσαρμόσει το κομμάτι αυτό και να αλλάξει τους στόχους τροποποιημένη ΚΑΠ λόγω της πίεσης των παραγωγών και των αγροτών της Ευρώπης. Βλέπετε εδώ πέρα. Για να δούμε όμως, όταν λέμε υπόλοιμα, τι βρίσκουμε? Ανώτατο όριο φυτοφαρμάκων. Τι είναι το ανώτατο όριο υπολοιμάτων EMRL? Είναι το ανώτατο νόμιμο όριο συγκέντρωσης καταλήπου, δηλαδή φυτοφαρμάκου, εντός η επιτροφή μονής ορτροφών, το οποίο βασίζεται
στην σωστή γεωλογική πρακτική και στη χαμηλότερη απαιτούμενη ορθή γεωλογική πρακτική και στη χαμηλότερη απαιτούμενη έκθεση του καταναλωτή για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Αυτό είναι το εμαρέλικο ανώτατο όριο. Τι είναι όμως τώρα η ορθή γεωλογική πρακτική, μια και όλοι μας μιλάμε για καλές πρακτικές, μιλάμε για ορθή γεωλογική πρακτική για να μπορέσουμε να μην έχουμε προβλήματα υπολοιμάτων στο ελαιόλαδο. Είναι η σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή στην Ελλάδα, η συνιστόμενη, η εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη ασφαλής χρήση φυτοφαρμάκων υπό πραγματικές συνθήκες σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της αποθήκευσης, της μεταφοράς, της διανομής και της μεταποίησης τροφίμων και ζωοτροφών. Σε ποια προϊόντα ισχύει το ανώτατο όριο ή το MRL? Σε δύο. Στις επιτραπέζιες ελιές και στις ελιές για παραγωγή λαδιού, όχι το λάδι. Άρα, σε αυτές αναφερόμαστε όταν λέμε βρίσκουμε, αλλά όπως θα δείτε στη συνέχεια, αυτό γίνεται μετατροπή στο ελαιόλαδο. Σε ποια προϊόντα δεν ισχύει το ανώτερο όριο υπολοιμάτων ή MRL? Δεν ισχύει στο λάδι, στο ελαιόλαδο, να μην το λέμε λάδι, και στις επιτραπέζιες ελιές σε άλλο. Πάμε παρακάτω. Ένας πίνακας ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων MRL με βάση τον κανονισμό 396 του 2005. Έχω και παλιές ουσίες που έχουν φύγει, θα σπάμε. Αν βρούμε δηλαδή ΔΕΛΤΑ με 3, που είναι τρίτο από το τέλος, το ανώτατο όριο είναι 1. Αλλά ο συντελεστής μετατροπής στο λάδι είναι 5. Άρα το όριο γίνεται 5. Έτσι. Αυτό που μας δίνουν όμως οι αναλύσεις είναι το MRL στις ελιές. Και εμείς κάνουμε με βάση το συντελεστή που υπάρχει για κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν τη μετατροπή για να δούμε τι ακριβώς περιεκτικότητα με βάση το συντελεστή αυτή έχουμε στο λάδι. Εδώ είναι για όλους, δηλαδή λόγω χάρη βρέθηκε ο χλωροπυρηφός στη Δανία. Έχει συντελεστή μετατροπής 5. Φανταστείτε ότι αυτό, από ό,τι κατάλαβα εγώ και προσέγγισα, ήταν περισσότερο και από το MRL και με το συντελεστή μετατροπής. Έτσι, δίνω τώρα ουσίες οι οποίες αναφέρθηκαν στον τύπο. Το φωσμέντ έχει 4,8. Τώρα έχει σταματήσει πλέον, δεν έχει έκρηση, η φοβερή αιμονή το αποφεύγει. Αλλά έχουμε άλλες δραστικές ουσίες. Έχουμε το ερτοφεντρόξ, μια δραστική ουσία, η οποία και σε μικρές ποσότητες ανεβρίσκεται σε μεγάλη. Εγώ έχω δει αναλύσεις, αλλά επειδή έχει έλυση και στο αμπέρι, πιθανόν να έχουμε ή επιμολύσεις από το αμπέλι όταν είναι μεγάλη συγκέντρωση και χρήση, διότι η παραγωγή ίσως έχουν είτε κάποια ενημέρωση λανθασμένη, είτε χρησιμοποιούν ελάχιστη κακοπροαίρετα μη εγκεκριμένη χρήση. Το α-σπερμεθρίν, το οποίο δεν έχει πια έκρηση. Και όμως ενώ το είχαμε ξεχάσει, φέτος βρέθηκε σε κάποιες αναλύσεις σαν μη εγκεκριμένη δραστική ουσία. Άρα, γιατί τα βρίσκουμε αυτά, θα αφήσω και για τον Νίκο το κομμάτι αυτό, τα βρίσκουμε διότι δεν κάνουμε σωστή χρήση. Δεν εφαρμόζουμε την ετικέτα, αλλά και αν έχουμε εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αν δεν κάνουμε ορθή χρήση, μπορεί να βρούμε πάνω από το MRL συγκέντρωση και εκεί δεν πρέπει να προσέχουμε, διότι διαβάζοντας την ετικέτα και κρατώντας το διάστημα πριν τη συγκομιδή, δεν θα έχουμε προβλήμα. Για να είμαστε δίκαιοι όμως, πέρα από αυτές τις δραστικές ουσίες, η παραγωγή, επειδή και αυτοί που αγοράζουν το λάδι είναι απαιτητικοί, βλέπω εδώ ανθρώπους που ασχολούνται με την αγορά και ελαιοτριβείς, αλλά και άνθρωποι που κάνουν διακίνηση ελαιολάδου σε μεγάλες ποσότητες. Για να αγοράσουν το λάδι πλέον με τις τιμές που έχει σήμερα το ελαιόλαδο, κάνουν αναλύσεις. Εάν βρίσκουν χαμηλές συγκεντρώσεις και δεν ποσοτικοποιείται, η συγκέντρωση έχει καλώς. Κάτι μπορεί να γίνει. Αν όμως είναι πολύ ψηλή η συγκέντρωση, είτε σε ακραίες περιπτώσεις, μεμονωμένες, μπορεί να είναι και 10 φορές το MRL, καταλαβαίνετε ότι εκεί ίσως υπάρχει εφαρμογή και εκεί πλέον κάτι πρέπει να προσέξουμε. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να εφαρμόζουμε τις οδηγίες ολοκληρωμένης καταπολέμησης. Κατηγορίες παραβάσεων. Χρησιμοποίηση μία εγκεκριμένη ουσία για την καλλιέργεια της ελιάς. Για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου.
χρησιμοποίηση ουσίας που καταργήθηκε. Επειδή οι ουσίες σήμερα που έχουμε για τις κυριότερους αυτούς έχουν ένα ψηλότερο κόστος, πολλές φορές ορισμένη παραγωγή, κακώς, πολύ κακώς, καταφεύγουν να χρησιμοποιήσουν δραστικές που είχαν στο μυαλό τους παλιά και που καταργήθηκαν, είτε γιατί τις έχουν στην αποθήκη τους, είτε γιατί κάπου τις βρήκανε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε δραστικές που έχουν καταργηθεί. Υπέρβαση των ανώτερων επιτρεπόμενων ορίων του MRL. Στη Μεσσηνία το 17 από 12 δειγματοληψίες ελαιολάδων υπήρξε μία παράβαση και τρεις περιπτώσεις παρουσίαση κολλημάτων πυρεθρινών. Είναι λίγα σας φαίνονται, αλλά οι δειγματοληψίες ήταν 12. Εμείς φέτος κάναμε πάρα πολλές. Θα σας περιμένουμε τα αποτελέσματα. Άρα τι πρέπει να εφαρμόσουμε? Πρακτικές αποτροπής εμφάνισης των φυτοφαρμάκων στο λάδι. Άρα τι? Τήρηση κανόνων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Στόχευση για τη μικρότερη δυνατή χρήση γεωργικών φαρμάκων, συνδυάζοντα αυτό που είπαμε στην αρχή, καλλιεργητικά, φυσικά, μηχανικά, βιολογικά, ορυκτά και άλλα μέσα. Αυστηρή τήρηση της δοσολογίας, καθώς και του διαστήματος τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής. Χρήση ουσιών μόνο εγκεκριμένων για την ελιά. Σε περιπτώσεις ψεκαλμού όμορων καλλιεργειών και κυρίως όταν οι βιοκαλλιεργητές είναι επιτεθειμένοι σε διάφορες περιοχές, διότι η βιολογική γεωργία θα έπρεπε να είσαι σχεδιαστεί αλλιώς και με ζώνες, διαφορετικών από την ελιά, λήψη μέτρων για αποφυγή μεταφοράς του ψεκαστικού νεύρου. Εμείς το έχουμε αυτό εκεί που έχουμε τα θερμοκήπια. Επειδή ψεκάζουμε συχνά, μεταφέρεται το ψεκαστικό νεύρος κυρίως στις υπέρυγες καλλιέργειες και στην καλλιέργεια της ελιάς. Εντομοκτώνα τα οποία απαντώνται συχνά στα ελαιόλαδα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Το φωσμέν, το είχαμε εδώ. Φέτος δεν παρουσιάστηκε σε μεγάλο. Το χλωροπυρηφός. Δεν καταλαβαίνω γιατί ακόμα και τώρα σε πολύ κορυφαία ελαιόλαδα βρίσκεται σχεδόν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το λάντασιαλοθρίν, το οποίο χρησιμοποιείται και στο πρόγραμμα δακοκτονίας και έγκριση, έχει μία πυρεθρίνη, βρίσκεται όμως, αλλά όχι πάντοτε πάνω από τα MRL και όχι σε ψηλές συγκεντρώσεις. Το αλφα-σιπερμετρίν, καταργείται. Τέλος. Δεν θα πρέπει να το κουβεντιάζουμε και όταν μας το δώσει κάποιος ή γιατί το είδε ή γιατί για κάποιο λόγο πίστεψε ότι είναι πιο αποτελεσματικό, να το αποφεύγουμε. Παλιά είχαμε το ενδοσκουθάν, τα οργανοχλωριωμένα, το φενθείο, το μεθυνταθείο των διαζινών. Φύγαμε από αυτά, είμαστε στη νέα γενιά φυτοπροστατευτικών που είναι πιο φιλικά και στα ωφέλιμα και στο περιβάλλον. Δέστε μία έρευνα της ΕΦΣΑ σε 1045 δείγματα πανευρωπαϊκά, το χλωροπυρηφός πόσα δείγματα ήταν, το σιπερμεθρίν, πυρεθρίν, το φωσμέ και το τιμεθροέτ που πλέον έχει καταργηθεί, αλλά βρέθηκε τιμεθροέτ σε ορισμένα διαμερίσματα της χώρας, σε αρκετά δείγματα που πήγαν για αναλύσεις στα εργαστήρια τα διαπιστευμένα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι δεδομένα από αναλύσεις σε 5.500 δείγματα στη Μυσσηνία, στη Λακωνία και στο Αγρίνιο. Χλωροπυρηφός στα 133. Σιαλοθρίν, λάμτα σιαλοθρίν 133. Σιπερμεθρίν 76, δεκαμεθρίν 74, φωσμέτ 69 και ούτε από κάτω και οι τριαζόλες αλλά και τα μυκητοκτώνα, δηλαδή το πυρακλοστρομπίν, το τυφεκοναζόλ που είναι τριαζόλη, το πυρακλοστρομπίν που είναι στρομπιλουρίνη, το ντοντίν που είναι μια άλλη ομάδα, το τυφεκοναζόλ, όλα. Άρα λοιπόν τι έχουμε, ενώ είχαμε τα εντομοκτώνα, τώρα με την προστασία της ελιάς για τις μυκητολογικές ασθένειες πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, διότι η καλλιέργεια πλέον σε λόγω μονοκαλλιέργειας και λόγω έντασης εργασίας η πίεση είναι μεγαλύτερη από τους εχθρούς και τα παθογόνα και γι' αυτό και παρουσιάζεται και αυτή η εικόνα. Γίνεται δειγματοληψία από τις ΔΑΟΚ, από τα περιφερειακά κέντρα και από τον ΕΦΕΤ. Εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των δειγμάτων
και θα πρέπει να υπάρχει μία βάση δεδομένων όλες οι αναλύσεις των διαπιστευμένων εργαστηρίων που υπάρχουν μη εγκεκριμένες χρήσεις και υπολείμματα να περνάνε στην φυτοπροστασία και να υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση και όχι μόνο αυτά που κάνουν οι ΔΑΟ, που κάνουν τα περιφερειακά κέντρα και που κάνουν ο ΕΦΕ. Διότι ξέρουν τα διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια, μιλάω για διαπιστευμένα γιατί έχουν αξία ακριβώς τι γίνεται και πολλές φορές καταφεύγουν οι παραγωγοί μας, οι διακινητές, οι αυτοί που διακινούν και εμπορεύονται το λάδι, οι υποποιητές μας, σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Στο πρόγραμμα δακοκτονίας του 22, συλλογή 184 δειγμάτων ελαιολάδου, στη δακοκτονία φαίνεται ότι βρίσκουμε κάποια υπερβάση στις δραστικές και συγκεκριμένες, αλλά σε μικρό ποσοστό. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον από τις δειγματοληψίες και από τα στοιχεία που έχει δώσει το Μπενάκιο και οι υπερβάσεις είναι μικρές. Επομένως, για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς ή με ψεκασμούς κάλυψης, υπάρχουν πολλά εγκεκριμένα, γιατί ο δάκος είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που περιέχουν δραστικές που θα δούμε τώρα. Είναι πολλές ομάδες, ανήκουν σε 6 ομάδες σύμφωνα με τον τρόπο δράση κατά αέρα καμφιτικότητας και υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα αρκετά. Δεύτερο, για τους δολωματικούς ψεκασμούς. Ποιο έχει έγκριση, πάμε στο πρώτο, δελταμετρή. Δίπλα το εμπορικό σκεύασμα. Δίπλα ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να γίνει στον χρόνο. Πιο δίπλα οι μέρες πριν τη συγκομιδή, δίπλα η δοσολογία και τέλος το είδος του φαρμάκου. Εδώ έχουμε όλες τις δραστικές, λίγες είναι, το σιαδρανιλιπρόλ, το λάμδα σιαλοθρίν, το ασεταμιμπρίν και το σπινοζάτ που είναι το σαξέρ. Με λίγα λόγια, αυτόν το προστάσιό μας του δολωματικούς, αν έχουμε όλες τις δραστικές, μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή αυτό, να διαχειριστούμε την ανθεκτικότητα και να έχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση για να μην εμφανιστεί ξανά η περίπτωση του 2018 με τα πολλά προβλήματα. Για ψεκασμούς κάλυψης, από εσάς τους ίδιους, σε συνεργασία με τους συμβούλους γεωπόνους σας, είτε τους γεωργικούς συμβούλους είτε τους γεωπόνους των φυτοκαταστημάτων εμπορίας, που και αυτή είναι η συμβουλή σας. Και θα πρέπει να είναι και γεωργική σύμβουλη, αγαπητέ του λέει αυτό, και πρέπει να είναι επίσημα γεωργική σύμβουλη υπεύθυνη επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας, για να έχουμε όλες τις ευθύνες μας και γιατί αυτό είναι και ο ρόλος. Βλέπετε εδώ πέρα τα εγκεκριμένα για το δάκο. Εδώ βλέπεις τα πάντα όλα. Αν λοιπόν αυτό το έχετε φωτοτυπία στο σπίτι, εγώ τον Γιώργο θα σου δώσω αυτά τα φάρμακα όλα για όλες τις ασθένειες, να τα στείλεις σε όλο τον κόσμο, θα τα βάλουμε και στο διαδίκτυο για να τα βλέπει ο κόσμος, για να ξέρει ποιο είναι εγκεκριμένο, πόσες μέρες είναι, πόσες φορές επιτρέπεται, ποια είναι η δόση και τι κάνει και για να μην χρησιμοποιεί την ίδια δραστική ουσία. Αυτά είναι όμως και οι παγίδες. Κάποτε είχαμε δύο, την Βιορύ και την Δακοφάγη. Τώρα έχουμε 7. Άρα βλέπουμε, έχουμε και για την βιολογική γεωργία και παγίδες καινούργιες και βιολογικά σκευάσματα, αλλά επιπλέον και κλασικές εγκεκριμένες. Όλα αυτά είναι εγκεκριμένα. Άρα θέλουμε να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξέρει ποια είναι διαθέσιμα, ποια εργαλεία έχει στα χέρια του για τον πυρηνοτρίτη. Ορίστε. Αρκετά σκευάσματα. Ωραία. Εγκεκριμένα σκευάσματα για τον πυρηνοτρίτη, πάρα πολλά. Για την Μπαμπακάδα, που δεν ήταν εχθρός ποτέ και έγινε εχθρός, γιατί φαίνεται ότι κάναμε υπερβολή χρήσης πυρεθρινοειδών και είχαμε σαν αποτέλεσμα να σκοτώνουμε, να μειώνουμε την ωφέλιμη πανίδα, γι' αυτό και λέμε. Καλό χωρίς, ναι. Ελέγχουμε. Συνεργαζόμαστε με το γεωπόνο μας, παίρνουμε το φάρμακο εφόσον το οικονομικό όριο είναι πάνω από 7 έως 9 που λέει η επιστήμη, θα σας το πει ο γεωπόνος και θα ψεκάσετε σύμφωνα με την ετικέτα και τις συμβουλές του γεωπόνου που τα αγοράζει. Για το γλυοσπόριο, που θυμάστε τι έγινε εδώ το 18 και θα ξαναγίνει κάποτε γιατί η περιοχή μας μπορεί να μην έχει βροχές, αλλά μπορεί να έχουμε άκερα βροχοπτώσεις, διότι η κλιματική κρίση και αλλαγή σημαίνει μετατόπιση βροχοπτώσεων, σημαίνει μεγάλες βροχοπτώσεις
εκτός καιρού και επομένως πιθανόν πάντοτε τα 2-3 τελευταία χρόνια είχαμε πολλές περιπτώσεις μετά τις 20 Δεκεμβρίου προβλήματα σε όλη την Μεσσηνία με εξαίρεση λίγες περιοχές που είναι εκτεθειμένες στον αέρα, γίνονται καλές πρακτικές και η παραγωγή είχαν πάρει και τα μέτρα. Εγκεκριμένα για το κυκλογόνιο και την κερκόσπορα. Θα πρέπει να μάθετε ποια είναι η κερκόσπορα. Εμάς στην τρυφυλία είναι σοβαρό πρόβλημα. Όσο σοβαρό και το βλοιοσπόριο. Το κυκλογόνιο δεν αποτελεί τόσο πρόβλημα. Δέστε τώρα όμως κάτι. Δέστε τα φάρμακα τώρα εδώ, το λάμπτα ή άλλο θρύο. Το 19 και το 18 στην Κρήτη δεν είχε αποθνησιμότητα, δεν δούλευε. Πελοπόννησο εδώ δούλευε 65%, 18-19. Το 18-19 το Σπινοζά 100% θνησιμότητα. Βλέπετε ψηλά και, και στην Κρήτη και στην περιοχή εδώ. Δέστε τώρα το 22, τι έγινε η θνησιμότητα. Στην Αργολίδα 0, σκέβαλε. Στην Πελοπόννησο, στην Τριφυλία 32,29. Χαμηλή. Εμείς όμως αν έχουμε αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να προτείνουμε εναλλακτικά δραστικές που ακόμα έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα και θνησιμότητα. Και δέστε στην Κρήτη πόσο 12, 15, 13 χαμηλή θνησιμότητα. Αν αυτά όμως οι γεωπόνητα έχουν στη φαρέτρα τους, θα δώσουν εξαιρετικές Λοιπόν, δέστε τώρα το 23, φρέσκα πράγματα. Μόλις αυτές πήρα τα αποτελέσματα και τα έβαλα εδώ σε στα σλάκια να σας τα δώσω. Κάθε χρόνο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο το Μεσογειακό στην Κρήτη και το ΙΤΕ με χρηματοδότηση του Υπουργείου και του Προγράμματος Ζακοκτονίας μετρούν την ανθεκτικότητα στο δάκο σε όλα τα σκευάζοντα. Θα σας δείξω εδώ τα φετινά, το Δελταμεθρίν, από 32-65. Γιατί? Γιατί δεν ψεκάσαμε δύο χρόνια εμείς το Δελταμεθρίν, για να επανέλθει η ευαισθησία. Έτσι ξαναφέρεμε στα φάρμακα. Αν ψεκάζαμε συνέχεια με Δελταμεθρίν, αυτό που βλέπετε εδώ θα υπήρξε πρόβλημα. Στην Αργολίδα δε, η θνησιμότητα είναι 100% στο κυβέρι, όταν πριν 3 χρόνια ήταν 20%, άρα το ίδιο φάρμακο, πώς μπορεί να γίνει εργαλείο στην διαχείριση της ανθεκτικότητας. Πάμε από κάτω στην Κρήτη. Έτσι βλέπετε ότι και 4% είναι χαμηλότερο. Όμως βλέπουμε με χαρά ότι επανέρχεται η θνησιμότητα στα ακμαία της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας. Πάμε τώρα στο Σπινοζά, στο Σαξές, που έχει μια καλή πρωτεΐνη και θεωρείτε, βλέπετε ότι θα κοιτάτε την τελευταία στήλη και όχι τη θνησιμότητα με την τοπική εφαρμογή. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι αρκετά υψηλή, αν και όμως, όπως βλέπετε στις βιοδοκιμές τοπικής εφαρμογής στην Κρήτη, αρχίζει και αυτό σιγά σιγά και να παρουσιάζει προβλήματα. Και πάμε στο λάμπτα σιαλοθρίν το 23. Βλέπετε εδώ πέρα στο λάμπτα σιαλοθρίν. Αυτά ήρθαν μόλις προχθές μέρα. Αυτά είναι εργαλεία. Εμείς τώρα αυτά είναι και αναρτημένα στο site του Υπουργείου. Άρα μπορεί κάθε γεωπόνος, κάθε σύμβουλος. Επιβεβαιώνονται οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στην αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων σκευασμάτων που παρατηρήθηκαν το 18 και καταγράφονται διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων διαφορών. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Εδώ ένα link μπορεί να μπαίνετε όλοι σας, γεωπόνοι, παραγωγή και να βλέπετε τις εγκεκριμένες χρήσεις. Πάμε. Και εδώ το ίδιο είναι χρήσιμα για νομοθετικά όρια των φυτοφαρμάκων. Όλοι πλέον είναι άνθρωποι που μπορούν να μπαίνουν και να τα βλέπουν αυτά, είναι από το άλλο. Πλαστικοποιείται ζεθαμίνο. Θυμάστε τι είχε δημιουργηθεί. Οι ελαιοτριβείς έκαναν πάρα πολύ καλή ζημιά, δουλειά και με την αλλαγή των πλαστικών, έτσι. Είναι φθαλική οστέρες, πηγή προέλευσης. Η επιμόλυνση γίνεται με την επαφή του λαδιού
με ακατάλληλους σωλήνες έφταυτους ή αποθήκευση σε ακατάλληλες πλαστικές δεξαμενές. Άρα αυτό όμως έγινε ενημέρωση, ήταν ένα θέμα την προηγούμενη δεκαετία, σε μικρό ποσοστό, πάμε Νικόλα, ευχαριστώ το επόμενο. Υπολείμματα πλαστικοποιητών, επιμόλυνση με φθαλικούς εστέρες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στον πλαστικό εξοπλισμό για αύξηση της ευκαμψίας. Η κύρια αιτία μόλις είναι η χρήση ακατάλληλων υλικών, είτε είναι δεξάμενες, είτε είναι σωλήνες ή περιέκτες. Πάμε παρακάτω. Πρακτικές αποτροπής, πρέπει να πούμε, δεν υπάρχουν θεσπισμένα από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρια και οι παραβάσεις εξετάζονται κατά περίπτωση. Υπάρχουν όμως σε κάποιες χώρες εμπορικά όρια. Στα πλαστικά, υλικά τροφίμων υπάρχουν όρια μετανάστευσης πλαστικοποιητών. Κάθε υλικό συνοδεύεται από δήλωση μόρφωσης. Πάμε. Αλογωμένοι τρογονάνθρακες, φρέον, τριχλωροεθυλένιο, τετραχλωροεθυλένιο και τετραχλωράνθρακας. Ακατάλληλα νερά ηλιοτριβίου, δοχεία, εδώ θα πρέπει ηλιοτριβίους πρόεδρε, όλοι σας, λέω στο πρόσωπο το δικό σου. Εγώ ας πούμε κάνω κανέναν έλεγχο στα ηλιοτριβία. Πρώτον, ας πούμε, τα νερά δεν τα αλλάζουν συχνά ορισμένοι όσοι όλοι. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι κάνουν στιγμή. Και είναι μία λάσπη. Μία λάσπη. Τα νερά δεν ξέρουμε αυτά που χρησιμοποιούνται, αν είναι από γεωτρήσεις, αν είναι κατάλληλα για χρήση και στο ελαιοτριβείο. Καθαρισμός ελαιοτριβών μηχανημάτων, χημικά καθαριστικά και τα όρια υπολοιμμάτων αναφέρονται στον κανονισμό 1989. Ωραία, πάμε, είναι κάποιες εικόνες. Εδώ οι υδρογονάνθρακες ορυκτελέων. Εδώ θα πω λίγα πράγματα. Εγώ θα πω, επειδή είχα γράψει και ένα άρθρο τελευταία, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα θέμα στην αγορά σοβαρό, με τους ΜΟΣ και ΜΟΑ. Είναι χημικές ενώσεις από το πετρέλαιο, συνθετικές από άνθρακα, φυσικό αέριο και βιομάζα. Πηγές μόλυνσης, λιπαντικά παράγωγα πετρελαίου, κυρίως για τη λίπαση των εργαλείων, δεν θα πω στο ελαιοτριβείο, θα τα πει ο κύριος Κουτσούκος, λιπαντικά παράγωγα πετρελαίου. Νίκο, πάμε. Πρακτικές τώρα αποτροπής. Εδώ είναι το μυστικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 καλεί τα κράτη-μέλη να παρακολουθήσουν τους ΜΟΣ και ΜΟΑ στα τρόφιμα. Το 2017. Πριν από 7 χρόνια. Η λίπαση κυρίως των αλυσοπρίωνων να γίνεται με λιπαντικά φυτικής προελεύσεως. Γίνεται μια προσπάθεια, ξεγνιόμαστε όμως, κατά τη συγκομιδή να αποφεύγονται οι διαρροές λιπαντικών καυσίμων. Βάζουμε τα βενζινοκίνητα πάνω στα λεόπανα, τρέχουνε, μαζεύουνε, μετά μαζεύουμε τις ελιές, μαζεύουμε και λίγο ορυκτέλαιο, όπου είναι δυνατόν το κλάδεμα της ελιάς να μην γίνεται ταυτοχρόνως με τη συγκομιδή. Αυτό δεν το κάνει η κριτική και εδώ έχουμε πλεονέκτημα και πρέπει να του μιμηθούμε. Και το δεύτερο είναι κλαδεύοντας στη συγκομιδή και δημιουργώντας μεγάλες κλαδοκομές, δημιουργούμε πρόβλημα με την ίσκα της ελιάς, διότι η είσοδος του παθογόνου γίνεται από τις κλαδοτομές κατά τη συγκομιδή και κατεβαίνει προς τα κάτω και προσβάλλει τον βραχίον εσύ τον κορμό και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Η λίπαση των μηχανικών μερών των ελαιοτριβίων να γίνεται με φυτικής προλεύσεως. Και εκεί, πάμε. Τώρα, πολυκυκλική αρωματική. Πηγές είναι το βενζοαπυρόνιο και εδώ πηγές προέλευσης, ουσίες από προϊόντα καύσεων κοντά σε ελαιόδεντρα, δίχρωμοι κινητήρες, μηχανές υπομοιβής, τα ελαιοτριβία και σχόδους αποθήκευσης. Σημαντικός παράγων επιμόλυνσης είναι η λειτουργία μηχανημάτων, κυρίως μεταφοράς καρπού. Και εδώ έχουμε κανονισμό το 1881, όπου πλέον θα έχουμε καινούργια όρια και αν γίνει το 2 μιλιγκράμμα ανά κιλό που ανέφερε ο Πρόεδρος και όλες οι οργανώσεις ελαιολογικών φορέων, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, διότι θα πρέπει να γίνονται όλες οι καλές πρακτικές που αναφέρουμε στο χωράφι, η παραγωγή να εφαρμόζουν οδηγίες ολοκληρωμένης καταπολέμησης και ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, γιατί έχουμε περιπτώσεις, σαν αυτή που είπε ο κ. Κόκκινος εδώ και σε άλλες οργανώσεις ελαιολογικών φορέων, που δεν το βρίσκουν όταν εφαρμόζουν τέτοιες καλές πρακτικές. Πάμε. Υπολείμματα. Επιμόλυνση με ουσίες διαφόρου βαθμού τοξικότητας.
Η επιμόλυνση οφείλεται σε οσίες που προέρχονται από διάφορες καύσεις που έχουν συμβεί κοντά σε δέντρα ή σε ελαιοτριβία. Πάμε, δηλαδή να καταλάβετε, εμείς στη Τριφυλία έρχονται από την Αθήνα, μαζεύουν τις ελιές, κλαδεύουν, ρίχνουν το λίπασμα και καίνε. Και ταυτόχρονα συγκομίζει στην όμορφη καλλιέργεια ο άλλος ελαιοπαραγωγός που είναι αγρότης κατά κύριο επάγγελμα και είναι άνθρωπος που δεν θέλει στη διαδικασία συγκομιδής να συμβαίνουν αυτά. Πρακτικές αποτροπής ενημερώνονται για την εφαρμογή καλών πρακτικών και για την αποτροπή των ΜΟΑ. Τους τα λέμε. Δεν τα λαμβάνουν όλοι σοβαρά υπόψη. Ίσως και εμείς δεν τους τα λέμε πολύ καλά. Δεν είμαστε ιδιαίτερα κατανοητοί. Κατά τη συγκομιδή προτείνεται και η παραγωγή μας το έχουν αποδεχτεί σε ένα βαθμό. Να μην γίνεται κλάδεμα και να μην γίνεται και χρήση βενζινοκίνη των κλαδευτικών. Η λίπανση των αλυσοπλίων, το είπαμε και πρώτα, γίνεται με λιπατικά φυτικής προελεύσεως σχεδόν στο σύνολό τους. Όμως υπάρχουν και ορισμένοι που δεν γνωρίζουν ή που έχουν δώσει τις ελιές τους μυσακές ή τις έχουν πάρει εργάτες από άλλες χώρες με ένα ποσοστό χαμηλό που πιθανόν κοιτάνε και το κόστος και σε αυτούς γίνεται ζημιά. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα να μην έχουμε διαρροές λιπατικών και καυσίμων και η συγκομιδή, αν είναι δυνατόν και όπου είναι δυνατόν, να γίνεται με τη χρήση σύγχρονων ελαιοκομικών αραβδιστήρων. Ο χώρος υποδοχής του ελαιοκάρπου να βρίσκεται εκτός των χώρων έδρας. Εγώ θα σας πω, έβαζα σε ένα καλό ελαιοκομικό της ελιές μου και έρχεται ένα τρακτέρ με την όψτε και για να μπει μέσα και να δύσκολα καυσαέρια. Για 20 λεπτά δεν βλέπαμε καθόλου και ο χώρος ήταν όχι μέσα στο ελαιοτριβείο, δίπλα, αλλά ήταν η πόρτα ανοιχτή, αυτά διαχέονται και μέσα στο χώρο. Άρα μια κακή πρακτική. Ο καυστήρας για την παραγωγή ζεστή νερού πλέον να βρίσκεται έξω από το χώρο παραγωγής και να διαθέτει αγωγό καπνοδόχο και για την απομάκρυνση των αερίων. Και κατά τη διαδικασία έκθλιψης και αποθήκευσης να εφαρμόζονται κατάλληλες βιομηχανικές πρακτικές. Είπαμε προηγούμενα όσοι καύσεις τη συγκομιδή και ιδιαίτερως μετά την ελαιογέννηση και τη συγκομιδή. Βαριά μέταλλα, σίδηρος, χαλκός, μόλυβος, αρσενικό, νικέλιο, κάδμιο. Πηγές προέλευσης η επιμόλυνση μπορεί να οφείλεται στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Μεγάλο κομμάτι το ελαιοτριβείο και θα έχουμε την ευκαιρία μετά ο Νίκος να μας κάνει προσεγγίσεις πάνω στο θέμα αυτό που ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο. Πρακτικές τώρα για την εμφάνιση των βαρέων μετάλλων είναι αυτές. Ο κανονισμός και τα βαρέα μέταλλα και τα όρια αναφέρονται εδώ. Πάμε. Έχουμε όμως και άλλους λιπαντές διοξίνους. Εμείς είχαμε πρόβλημα με βιοκαλλιεργητές κοντά σε σκουπιδότοπους. Και έκανε τα σκουπίδια, τώρα ευτυχώς τελείωσε αυτή η ιστορία και σε δείγματα που πήραμε εκεί βρίσκαμε διοξίνες. Και αν δεν τα βρίσκαμε εμείς, τα βρίσκανε οι αγορές, διότι μετρούσανε τα πάντα όλα. Πάμε στο επόμενο. Τελειώνοντας, θεωρώ ότι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή ελαιολάδου φορείς. Πρώτον, η παραγωγή. Δεύτερον, οι οργανώσεις παραγωγών, οι συνεταιρισμοί, οι διακινητές, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εμπορία, οι τυποποιητές, κατανοώντας τη σημασία της παραγωγής ελαιολάδου χωρίς επιμολυντές, πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όλοι προς την κατεύθυνση αυτή. Οι υπηρεσίες, εμείς, θα πρέπει συνεχώς, εμείς ετοιμάζουμε μια αφίσα τώρα, την οποία θα τη στείλουμε παντού και στα μέσα ενημέρωσης, με θέμα αυτό, τα μος και μόα και τα φυτοφάρμακα. Αυτά έχουμε κρίνει στα δύο σημαντικότερα προβλήματα. Γιατί είναι αδιανόητο να έχουμε ένα λάδι που έχει μια οξύτητα 4 γραμμές και 5, να, έχει μια να μην έχει ελάττωμα, να έχει μια εξαιρετική οργανοληπτική, κύριε Δημητρακόπλε, εξέταση στο πάνελ τεστ, αλλά να το στέλνει σε ένα εργαστήριο διαπιστευμένο και να έχει είτε μία δραστική ουσία μη εγκεκριμένη, είτε μία ουσία εγκεκριμένη πάνω από το MRE. Κατά συνέπεια, φεύγοντας από εδώ, θα γίνει και κουβέντα μετά και θα σας ακούσουμε, διότι είμαστε εδώ να σας ακούσουμε και να μας μεταφέρετε αυτά που έχετε δει, τα στοιχεία που έχετε, γιατί είστε εδώ από όλες τις ειδικότητες.
ώστε να δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να διαχειριστούμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι απλό θέμα. Δεν είναι απλό θέμα. Δεν είναι δυνατόν ουσίες που επιμολύνουν πάρα πολύ εύκολα, είπα εγώ μία, να επιμολύνεται από ένα παραγωγό να περνάει στο λεωτριβείο και μετά όλη η αλυσίδα να επιμολύνει με χαμηλή συγκέντρωση όλα τα λάδια και να έχουμε αποθέματα που και οι ίδιοι που διακινούν οι άνθρωποι να φοβούνται να τα διαχειριστούν, αλλά και οι παραγωγοί να έχουν αγωνία για το αν έχουν υποδήματα ή όχι. Ξεκινάμε λοιπόν να βάζουμε τα πράγματα έτσι όπως τα έχω εγώ στο δικό μου μυαλό και στη δική μου εικόνα για το 2023-2024. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να βάλουμε είναι αυτό που πολύ σωστά είπε ο κ. Παρασκευόπουλος, εγκεκριμένες ή μη εγκεκριμένες, δραστικές. Ένα κρίσιμο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα που έχουμε είναι εμείς έχουμε υδατοδιαλυτές ουσίες ή λιποδιαλυτές. Δυστυχώς, τα φεγγάρια μας έχουν λιποδιαλυτές, που σημαίνει ότι κάνεται, είναι μέσα στο λάδι, φαίνεται. Είχε μία ένας μεγεθυντικός φακός που δείχνει τα πάντα, ακόμα και αν καπνίζεται πάνω από το μαλακτήρα. Άρα δεν μπορούμε να κρυβόμαστε, ξέρουμε αν έχετε ραντίσει τα μπέλη ή αν έχετε ραντίσει και έχετε φλιτάρει το δέντρο. Όταν στην αρχή της χρονιάς, τον Οκτώβριο, συναντάμε 8 φορές πανό, αυτό δεν είναι επιμόλυνση. Μην μπερδέψουμε τα πράγματα. Αν θέλετε να σας χαϊδέψω τα αυτιά, πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που είμαι σήμερα εδώ. Ζήτησα από τον Πρόεδρο, τον οποίο ευχαριστώ βέβαια, να πω τα πράγματα όπως θα έχω στο μυαλό. Άρα λοιπόν, όσο οι επιτροπές και οι ευρωπαϊκές κοινότητες και όλοι αυτοί μας επιβάλλουν λιποδιαλυτά, υποδιαλυτές δραστικές θα είναι πάντα μέσα στο λάδι. Όσο πιο πολλά χρησιμοποιούμε, τόσο πιο πολύ θα φαίνεται. Είναι τόσο απλό και τόσο κατανοητό. Μετά λοιπόν από το ερώτημα αν είναι εγκεκριμένη ή μη εγκεκριμένη μια δραστική και από το ερώτημα αν είναι λιποδιαλυτή ή υδατοδιαλυτή, το επόμενο ερώτημα που θα πρέπει να σας βασανίσει χωρίς να πρέπει να γίνετε χημική είναι, κύριε φίλε, ωραία, και τι σημαίνει εμείς όταν έχουμε μια χημική ανάλυση, ποια ανάλυση, τι στοιχεία μας δίνει. Μας δίνει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι το όριο στο οποίο μπορεί να αναγνωρίσει, να ποσοτικοποιήσει το όργανο που κάνει την ανάλυση, ο πλασματογράφος, ο χρωματογράφος, τη δραστική για την οποία μιλά, η οποία στις περισσότερες είναι 0,01. Κάτω από αυτό το όριο της ποσοτικοποίησης υπάρχει ένας άλλο, μια άλλη παράμετρος που είναι το όριο ανίχνευσης, το οποίο μπορεί να είναι 0,04 και φυσικά να είναι κάτω από το όριο που μας επιβάλλει η οδηγία, αλλά προσέξτε με σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Σε όλο τον πλανήτη όλα τα εργαστήρια τα πιστοποιημένα έχουν δεχτεί ότι για τα φυτοφάρμακα υπάρχει η απόκληση του 50%. Αν δουλέψει το φλασάκι θα σας δείξω 5 φωτογραφίες. 5. Και θα σας αφήσω μετά να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, δεν θα σας πω για μόση, για μόα. Τα έχουμε εξαντλήσει από το 16 και από το 17 κατ' επανάληψη. Όποιος θέλει να ακολουθήσει, ακολουθεί. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 μαγαζιά στην γειτονιά μας και παραπάνω που έχουν υδρογονάτρα και σε εκατοντάδες τόνους 3, 4 και 0 μόα. Πάνω από 20 μαγαζιά που μπορούν και παράγουν καθαρά ελαιόλαδα. Άρα μπορείτε όλοι. Να μην μιλήσω ονομαστικά ούτε για τον ελαιόνα που είναι πιο μπροστά, ούτε για τον μουζάκι, ούτε για τα παιδιά, για τον ηλέα, ούτε για τη βάλτα που έρχεται, ούτε για τους ιδιώτες που μας δίνουν καθαρά. Το ξέρετε. Όποιος θέλει να ακολουθήσει, ακολουθεί. Όποιος δεν θέλει να ακολουθήσει ποτέ, μέχρι να δει το προϊόν του,
να γίνεται μπιοδίζελ. Σημερινή τιμή στο μπιοδίζελ 1,3 ευρώ το κιλό. 1.300 ευρώ το κυβικό μέτρο. Εκεί θα οδηγηθεί εάν περάσουν οι οδηγίες για μηδενικά ΜΟΑ. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι πού θέλουμε να πάμε, σας λέω πού είμαστε. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα σε μία ανάλυση η οποία είναι από μία επιχείρηση, 4 δεξαμενές τριαντάρες στη γειτονιά μας, οι οποίες βλέπετε ότι έχουν οι πρώτοι 4 δραστικές, όχι πολύ μεγάλες, η δεύτερη έχει 2, η τρίτη έχει 2 και η τρίτη έχει 3. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Όλα είναι βιολογικά. Μην ξεχαστείτε να βάλετε και το ερώτημα στο κεφάλι σας, βιολογικό λάδι ή συμβατικό, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μην το ξεχάσετε αυτό. Πάμε λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος για να διορθώσει αυτές τις 4 δεξαμενές, δηλαδή περίπου 120 τόνους λάδι, και να μπορέσει να πάει να τυποποιήσει, χρειάζεται αυτές τις μετρήσεις που βλέπετε, το 0016 πρέπει να γίνει 006 στο μέγιστο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 3 φορές αραίωση. 3 φορές αραίωση σε 30 άτομοι δεξαμενή, θέλεις περίπου 60 με 70 τόνους στο καλό σενάριο, ότι δεν θα έχεις λάδι ελαιόλαδο που θα έχει την ίδια δραστική. Ξέρετε τι σημαίνει 60 τόνοι λάδι, 500 χιλιάρικα. Υπάρχει καμιά επιχείρηση που να μπορεί να γυρίσει 500 χιλιάρικα για να φτιάξει τα λάδια της? Τι πιστεύει? Θα κάνει το σταυρό της μέχρι να έρθει ο καλός έμπορας να πάρει το λάδι και να φορτώσει, να φορτωθεί αυτό στο μουτζούρι. Γιατί για το μουτζούρι παίζουμε. Έχετε παίξει πιτσιρικάδες στο μουτζούρι στα χαρτιά? Κάτι τέτοιο είναι. Να το δώσω εγώ το λάδι μου όπως είναι και αυτός που θα το πάρει να το φάει. Πάμε λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι μια εικόνα μιας μέσης καλής επιχείρησης, τυχερής επιχείρησης που πέτυχε, ξέρω εγώ, το σιχαλοφρύν να είναι 0016 και με μια αραίωση 1:3, σας είπα κατεβάστε το 2:3, 0.05, και η απόκληση του 50% να είναι στο 0.075 για να μπορείς να είσαι μέσα από το 0.01 που σου ζητάει η αγορά στην Ευρώπη και 0 η αγορά της Αμερικής. Είτε έχεις βιολογικά είτε έχεις συμβατικά για τις απαγορευμένες δραστικές. Βλέπετε τι μας έχετε κάνει? Μας έχετε δέσει τα χέρια πίσω από την πλάτη και τα πόδια μαζί. Ποιος να αραιώσει 3 φορές μια δεξαμενή? Πρέπει να κουβαλήσουμε λάδι από άλλες γειτονιές που έχουν άλλες δραστικές, να τα ανακατέψουμε, μπας και ο καλός Θεός μας λυπηθεί και μπορέσουμε να φτιάξουμε κανένα ελαιόλαδο το οποίο θα πρέπει να δουλευτεί στην τυποποίηση. Αυτή λοιπόν είναι μία συνταγή μέση που συναντάμε στην γειτονιά μας. Μία τετραπλή προσπάθεια, δηλαδή 4 αραιώσεις για ένα απόπειο που υπάρχει ένα συμβόλαιο σε πολύ μεγάλη τιμή και πιστέψτε με, κανένα δεν θα ήθελε να το χάσει. Προσυμφωνημένους όρους με ετοφενπρόξ 0024 αρχική αναγνώριση. 0024. Η αραίωση δια 2 μας πάει στο 0012. Η αραίωση δια 2 μας πάει στο 006 με το 50% απόκληση που μπορεί το εργαστήριο στην Αμερική να έχει προς τα πάνω, γιατί μπορεί να έχει και προς τα κάτω, αλλά όταν βάζουμε το λάδι στο μπουκάλι και καίγεται η ψυχή μας, θα πάει στο 009. Ποιος από εσάς θα ρισκάρει 500.000 εμπόρευμα στο 009?
Δεν νομίζω ότι θα ρίσκαρε κανένας. Ο τρελός ή ο μαλάκας. Ένα από τα δύο. Ο μαλάκας πιάστηκε στη Δανία με το χλωροπυρόφως. Νομίζετε ότι είναι παιχνιδάκια για εξυπνούς. Εγώ θα έλεγα για εξυπνάκηδες. Παίζετε με την τύχη του προϊόντος σας. Μαγκιά σας, θα το βρείτε αύριο μπροστά σας ή τα παιδιά σας. Δεν κινδυνολογώ, σας δείχνω την εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε φέτος. Έχουμε μάρτυρες εδώ πέρα των δουλειών που έχουμε κάνει φέτος και αν δεν υπήρχαν, καλά τα παιδιά, ο Νηλέας δεν το συζητάω και το Μουζάκι, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή τη μεγάλη δουλειά. Και αν τα παιδιά, ο Στυλιανόπλος και ο Δημητρακόπλος δεν προσφερόντουσαν με το προσωπικό τους λάδι να βοηθήσουμε αυτό το project, θα μένουν στα ζήτητα. Το project είναι για φέτος 150.000 τόνοι, 150 τόνοι, περίπου 15 containers, πομπίο, Καλαμάτα. Σας λέει κάτι αυτό, δεν θα σας πω τιμή, δεν σας ενδιαφέρει. Πρέπει να παρακαλάω δηλαδή το Στυλιανόπλο και το Δημητρακόπλο και τον Γιώργο εδώ πέρα τον κόκκινο να μου δώσουν λάδι με τις προδιαγραφές που θα έπρεπε όλοι να έχετε. Σκεφτείτε το. Γι' αυτόν τον λόγο είμαι εδώ, είμαι ψιλοαγριεμένος φετός, είπα θα παραιτηθώ, δεν θα ξανασχοληθώ. Τα λάδια που θα ασχολούμαι θα είναι από την αρχή απευθείας καθαρά. Είναι και προτροπή των έξω, των συνεργατών μου, λάδια δεν θα ξαναεγκατευτούν. Θα είναι μόνο ή παραγωγικά ή από ομάδες παραγωγών. Αυτά για να ξέρετε περίπου που είμαστε, θα συνεχίσω λίγο. Αυτό είναι η πρώτη κουβέντα που έπρεπε να κάνουμε. Είναι μια επιθυμητή ανάλυση. Το συγχαλωθεί με 0008. Φανταστείτε με την απώλεια, με τη διαφορά του 50% που σας είπα στις προσωπικοποιήσεις από μηχάνημα σε μηχάνημα είναι 0012, είναι έξω από το όριο. Δεν κάνει η εντυπωποίηση, πρέπει να διορθωθεί. Φέραμε λάδι από τη Λακωνία να το διορθώσουμε. Σας λέει κάτι, περισσεύηκαν ενός χρήματα νομίζετε. Για να ξέρετε, το 0024 το κάναμε 0005 και στην Αμερική βγήκε 009. Ούτε καν το 50% από εμάς. Απλώς για να έχετε μια εικόνα του εύκολα τα λέμε, ο Μουτζούρης είναι στον έμπορα ή στον τυποποιητή και όλοι οι άλλοι ασκόψουν το λαιμό τους. Είμαι στη διάθεσή σας, πάντα είμαι έτσι, το ξέρετε, μιλάμε, συζητάμε, αλλά μάλλον κουβεντιάζουμε για να μιλάμε και όχι για να μείνει κάτι στα αυτιά σας. Και για τους υδρογονάνθρακες. Ξεκινήσαμε με τον Αθανασόπλο στον Ελαιώνα και με τον Αναγνωστόπλο στον Τρίκορφο από το 17. Και συζητάμε πάλι για τους υδρογονάνθρακες. Νομίζω ότι κάτι φταίει στο μυαλό μας. Πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι από το όνειρο που ζούμε. Άμεσα. Είμαι εδώ στη διαθεσή σας ό,τι θέλετε και συγγνώμη για τον τόνο μου. Είναι η εικόνα της αγοράς. Υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή από την γειτονιά με 8 δραστηριότητες. Όχι, 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 άλλο. Η παρουσίαση για να περάσουν τα λάδια που είπε, μιλάς για βιολογικό προϊόν. Ναι, αυτά είναι βιολογικά που έδειξα για τη συγκεκριμένη ιστορία και την προσπάθεια που έχει γίνει για να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι άντε δεν το πούλησα το λάδι. Τότε τι σημαίνει βιολογικό. Ορίστε. Τι σημαίνει βιολογικό, δεν τηρούνται οι όροι, τι σημαίνει. Εσείς πρέπει να μου πείτε, εγώ θα σας πω τι σημαίνει βιολογικό. Εσείς αυτό πρέπει να ξέρετε. Αυτό μας είπε. Αυτοί που παράγουν, ότι οι βιολόγοι δεν είναι σωστοί. Αυτοί ξέρουν τις δράσεις που κάνουν. Δεν ξέρω εγώ τι κάνετε. Όποιον και να ρωτήσω, μου λέει εγώ το δικό μου λάδι είναι καθαρό. Όποιον και να ρωτήσω. Και η ανάλυση δεν ανοίγει, να σας τη δείξω. 8 δραστικές. Θέλετε να παίξουμε. Δεν είδαμε για παιχνίδια.
Καλημέρα, είπαμε να πούμε δύο κουβέντες. Θα περάσουμε στο στάδιο των ερωτήσεων. Μπορεί να γίνει μια γόνιμη κουβέντα από εδώ και πέρα, γιατί φαντάζομαι στο μυαλό όλων είναι το εξής. Όλα αυτά καλά. Εγώ πώς θα καταφέρω να αντιμετωπίσω εχθρούς και ασθένειες ή να μην έχω υπολείμματα. Αυτό είναι το μείζον ερώτημα. Εδώ υπάρχει τρόπος, σίγουρα υπάρχει. Αφού μπορούν κάποιοι και το καταφέρουν, σίγουρα μπορούν και οι υπόλοιποι. Το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται γνώση και δεν χρειάζεται πανικός. Και επειδή δεν έχουμε δραστικές, θα αναφέρω για παράδειγμα όταν μέχρι και πριν από 10 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, το δάκο δεν τον φοβόμαστε γιατί δεν είχαμε δάκο πρόημο εδώ να μας τρώει όλο τον χρόνο. Το δάκο τον είχαμε κάπου εκεί τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Οπότε με ένα ψεκασμού 2 με τη μεθοέιτ που δεν άφηνε και υπολείμματα, είμαστε μια χαρά. Αυτό πάει, τελείωσε. Συνεπώς, από εδώ και πέρα πρέπει να λειτουργούμε περισσότερο προληπτικά. Δηλαδή, η καταστολή δεν υπάρχει πλέον. Που σημαίνει ότι πρέπει να λάβω τα μέτρα μου για να μην έχω δάκο. Πρέπει να λάβω τα μέτρα μου για να μην έχω γλιοσπόριο. Γιατί αν πάω ξαφνικά στο γράφιο εδώ και έχω γλιοσπόριο, εκεί έρχεται το πανικό σου. Θα πάω στο γεωπόνο, θα πάρω αυτό που θα μου προτείνει, που σε πολλές περιπτώσεις θα το χρησιμοποιήσω και λάθος. Άρα λοιπόν, δεν θα προσέξω και το χρόνο συγκομιδής. Και πάει λέγοντας αλυσίδα. Άρα λοιπόν, εγώ επιμένω ότι το κύριο που πρέπει να επενδύσουμε όλοι είναι στη γνώση. Η πόρτα του Μιμηλέα είναι ανοιχτή. Ο γεωπόνος θα είναι εκεί να δώσει συμβουλές και σε συνεργασία και με τους άλλους γεωπόνους, γιατί κανέναν, μα κανέναν, δεν συμφέρει να παράγουμε ελαιόλαδο που να έχει υπολείμματα. Σας ακούμε λοιπόν. Λοιπόν, μετά τι. Εγώ θα πάω το εξής. Ο κύριος Μωραήτης είναι από τη Ζαχάρα, ενώ παραγωγό. Κάνω ένα επάγγελμα που δεν χρειάζεται καμία εκπαίδευση. Και εγώ ήθελα να γίνω καρδιοχειρούργο, αλλά δεν μπορούσα να κάτσω 20 χρόνια δίπλα σε ένα καρδιοχειρούργο για να κάνω μια χειρουργία μετά από 20 χρόνια. Αλλά έκατσα 20 χρόνια δίπλα στον πατέρα μου και έμαθα αυτό το επάγγελμα. Ο κ. Κουτσούλος σχεδόν μας μάλωσε και καλά έκανε, αλλά δεν βλέπω κανένα να μαλώνει και ο πόνος. Εγώ τη γνώση από πού θα την αποκτήσω. Στην περιοχή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν δουλεύει τίποτα. Πηγαίνω στο γεωπόνο και παίρνω ό,τι μου δώσει. Το γεωπόνο, ποιος θα το μαλώσει. Κύριε Κουτσούλο, να μαλώσουμε και καλά κάτι. Λίγο να μαλώσουμε και ένα γεωπόνο. Αρχηγέ μου, δεν έχω καμία αντίρρηση. Οι μορφές είναι προς όλους. Ο καθένας έχει πάρει το μερίδιο ευθύνης. Πρέπει να πάρει το μερίδιο ευθύνης. Όπως και εγώ, αναγνωρίζοντας τον εαυτό μου μια άλλη διάσταση, υποσχέθηκα στον εαυτό μου δεν θα ξανανακατέψω δάκρυα. Αυτό είναι το δικό μου μέρος ευθύνης. Μήπως και μπορέσουν οι υπόλοιποι να συμμορφωθούν. Όταν το λάδι έχει δραστικές που δεν είναι επιτρεπτές, αν δεν το ξέρεις, επειδή δεν περνάει για καλά. Θα περάσει στην καλύτερη των περιπτώσεων, εφόσον καθαρίσουν οι δραστικές από ενεργό άνθρακα, θα γίνει ραφιναρισμένο. Η τιμή του ραφιναρισμένου με το εξαπαρθένο είναι αρκετά μεγάλη. Αν μείνουν υδρογονάνθρακες που δεν φεύγουν στη ραφιναρία, θα γίνει βιοντίζελ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, φίλε. Δεν είναι ούτε προς εσένα, ούτε προς εμένα. Είναι πρώτα προς τα μένα και μετά προς τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου. Λοιπόν, να απαντήσω και εγώ, επειδή έχουμε την ευθύνη της παρακολούθησης της διακύβησης. Κοιτάξτε να δείτε. Εσύ κύριε, εσύ Μωράκη μου επιτρέψεις να μην χρησιμοποιήσω το μικρό σου. Δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει μια εγκεκριμένη ουσία. Ξέρω γιατί το λέω. Και ψαγμένος είσαι και ήρθες από τη Ζαχάρο εδώ για να παρακολουθήσεις. Αλλά σήμερα εδώ δεν ήρθαν από τη χώρα για να παρακολουθήσουν. Θα μου επιτρέψεις.
κύριε Πρόεδρε, να είμαι λιγάκι έτσι και σκληρός. Σωστός. Εγώ βλέπω εδώ από τη Βαλίρα, βλέπω από τη Ζαχάρο, βλέπω από την Ηλία, βλέπω το φίλο μου εκεί πέρα από τη Μεσίνη. Με πήρε ένας, μου λέει, πήγα στην Καλαμάτα γιατί νόμιζε ότι η Σορέξη είναι μια ομάδα και πήγαν 5-6-10 Σορέξη στην Καλαμάτα και όχι στη χώρα. Αλλά εδώ έχουμε έρθει 50 φορές, πολλές φορές είμαστε κανένα κοσαριά ή δεν είναι έτσι, Πρόεδρε. Απαγοητεύτηκε και τώρα τελευταία με χαρά βλέπω ότι ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει την αξία της ενημέρωσης. Ένα, Μωραήτη, φίλε, άκου να δεις. Υπάρχουν πολύ καλή υγειοπόνηση στον ιδιωτικό τομέα, αλλά όπως όλα τα χέρια μας δεν είναι τα δάκτυλα ίσα, μπορεί να υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Και η υγειοπόνηση του ιδιωτικού τομέα, εγώ σας το λέω επειδή και συνεργαζόμαστε και είναι καλή. Είναι ορισμένοι, όπως είναι και στο δημόσιο, όπως είναι και σε εσάς. Εγώ να σας πω κάτι. Ήρθε ένας και μου λέει, τι είναι αυτό. Ήταν η δραστική ουσία που έδειξε ο Νίκος. Του λέω, γιατί το έβαλες. Γιατί, λέω, μου είπαν ότι είναι καλό και είπα, ποιος το είπε, από γύρω-γύρω. Με το τόπο γεωπόνος. Μετά, αν το βάλει ένας, μετά αν το βάλω κι εγώ. Δεν γίνονται έτσι. Εγώ κάποτε έδωσα μία εγκεκριμένη χρήση στη Ροδακινιά και δεν κοιμόμουν 40 μέρες. Γιατί δεν πρόσεξα σε ένα φίλο μου παραγόνια, παρά λίγο να κάψει τις Ροδακινιές. Άρα, μου λέει ο γεωπόνος την πρότασή του. Του λέω, ξέρεις τι συνάδελφε, έλα και στο χωράφι για να με βοηθήσει λίγο. Δεν αρνούνται αυτό. Άρα έχουμε και εμείς. Και μετά σου δίνει ένα φάρμακο. Διάβασε την ετικέτα. Εγώ πήγα πέρσι στη Φαρακλάδα που βλέπω τον Πάπηδο και ο άλλος ρέντισε κατά λάθος με ραουδά τις ελιές. Και επειδή είναι ακρότονο αυτό, πέσαν τα φύλλα και έμεινε ο καρπός επάνω. Γίνονται δηλαδή. Πρέπει και η γεωπόνη και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να επιμορφωνόμαστε. Και η συνταγογράφηση θα βοηθήσει. Αλλά να έχουν το ρόλο του συμβούλου του γεωργικού, να ελέγχονται, να έχουν αυξημένη αρμοδιότητα που τη ζητεί ο ιδιωτικός τομέας. Ξέρετε τι, όλοι σας πάτε στην πρώτη γραμμή. Ποια είναι η πρώτη γραμμή? Ο γεωπόνος που πουλάει, όπως είπε, στα φυτοφάρμακα. Και αυτοί κάνουν προσπάθειες, δεν θέλουν να εκτίθουν. Αλλά κατά κανόνα, και δεν το λέω για να υποστηρίξω τον κλάδο ούτε τους συναδέλφους, δεν είναι όλα τα δάκτυλα ίσα. Και κυρίως αν είναι λίγες κακές περιπτώσεις, εγώ βλέπω στα θερμοκήπια τώρα. Όταν ελέγχει 360 δραστικές στην ντομάτα, 360 δραστικές. Μπορεί να βγει και μία λίγο πάνω από το όριο, κακός. Και βρίσκει μόνο τρεις κάτω από το MRL και του λέει η αλυσίδα, όχι ένα. Μα πώς θα καλλιεργήσω με ένα όταν το κόστος είναι ψηλό. Είναι δύσκολα. Κάποτε έχανε 20 δραστικές και δεν βρίσκανε. Εγώ το λάδι το δικό μου τόσο ήταν στην Αμερική. Είχα κάνει 300 δραστικές και μου ζήτησε άλλες 80. Τι λέω, Παναγία μου. Θέλεις να βγει για το φερπρόξο και να μείνει και απόλυτο. Βιολογικό. Και ξέρετε, τα βιολογικά είχαν μεγάλο θέμα φέτος. Γιατί όπως είπε ο κύριος Κουτσούκος, και η ίχνη να βρίσκεις, δημιουργούνται δύο θέματα. Φεύγει από τη βιολογική, από τον πιστοποιητικό οργανισμό, αλλά και αν μείνει, δεν μπορεί να το πουλήσει. Δεν ενδιαφέρει αν ποσοτικοποιείται όπως είπε ο Νίκος, σου λέει είναι στη βιολογική γεωργία δεν επιτρέπεται ούτε να ανοιχνευθεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Κατά συνέπεια, Μωραήτη, όπως εσύ έρχεσαι εδώ. Οι γεωπόνοι έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Πρώτα εμείς, που δεν είμαστε πολύ επικοινωνιακοί. Και όταν λέω εμείς, δεν μιλάω μόνο για την Τριφυλία, μιλάω και για την Ιλία, τα έχω πει και του φίλου μου του Μικέλου, και για την Αχαΐα και για όλη την Ελλάδα. Το δημόσιο. Θα πρέπει να είμαστε πιο πολύ ενημερωτικοί στον κόσμο και πιο κοντά κλπ. Δεύτερον, οι συνάδελφοι ιδιώτες, εγώ έχω παρακολουθήσει εδώ ο πρόεδρος και μπορεί να τοποθετηθεί μετά. Μερίδες που κάνει ο Σύλλογος Ελευθερών Επαγγελματιών. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Να ενημερώνει ο Σύλλογος Περσού Βαραλιάνης που ήμουν εγώ, είχε έρθει ο Αποστόλης και ενημέρωνε. Και αλλού, μιλάω για τον κύριο Ζωντανό, τον πρόεδρο του Σύλλογου Ελευθερών Επαγγελματιών. Και δεν είναι κακό να ακούμε και την κριτική. Εγώ μιλάω για μένα. Γιατί και εμείς πρέπει να βελτιωθούμε και εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Και αν η γεωργία τα τελευταία χρόνια έχει πάει μπροστά. Έχει πάει γιατί έχει λίγους γεωπόνους, αλλά με το φιλότιμο αυτόν γίνονται προσπάθειες. Και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη και οι ιδιώτες και κυρίως τα παιδιά πολλές φορές στην πίεση να εξασφαλίσουν
την αποτελεσματική εφαρμογή οδηγούνται σε λάθη, αλλά εδώ είμαστε, όλοι μας. Εμείς καλύτερη ενημέρωση, μιλάω για την Διεύθυνση Γεωργίας και την υπηρεσία. Εγώ μετά από εδώ θα πάω Γαργαλιάνους, μετά Φιλιακά, μετά Κυπαρσία και μετά Κοπανάκη. Γιατί το θέμα εδώ, επειδή είναι ομάδες πολλές, εδώ έχουμε 7 ομάδες. Είναι καλή περίπτωση. Όπου δεν έχουμε ομάδες, κύριε Ψώνη και κύριε Φταξόπλε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, και όπως είπες, είναι θέμα νοοτροπίας. Να τοποθετηθείτε μετά, γιατί είστε άνθρωποι μέσα στη διακίνηση και έχει μεγάλη σημασία αυτό που βιώνετε. Άρα λοιπόν, όλοι έχουμε ευθύνες. Περισσότερο εμείς, ίσως οι συνάδελφοι στον ιδιωτικό τομέα κάποιοι να έχουν γίνει κάποια λάθη. Θα ακούμε, να βελτιωθούμε. Δεν είμαστε καλοί. Άριστοι πάντως δεν είμαστε. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ακούμε τον Νίκο να προσπαθεί να ανεβάσει τον τόνο της φωνής. Λέει, προσέξτε, δεν θα τα ξαναπώ, λέει, θα παρακαλώ. Έχει δίκιο, διότι δεν μπορεί να φτιάξει με τις μίξεις που κάνει το λάδι για να είναι κάτω από τα όρια στα φυτοπροστατευτικά. Και αυτή την αγωνία του κυρίου Κουτσούκου πρέπει να την πάρουμε εμείς, να την εισπράξουμε. Και ο καθένας από τον τομέα του με αυτό που υποστηρίζει να το διαχύσει και να αλλάξουμε την νοοτροπία. Αυτά είχα να πω. Επειδή δώσω το λόγο στον Δημήτρη τον Καγιά και μετά στον κύριο Ζωδαμόν. Α, ωραία, κανένα πρόβλημα. Να πω ένα πράγμα σχετικά. Έβαλε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της εκπαίδευσης και της γνώσης. Αυτό είναι διτό, έχει δύο όψεις. Η μία είναι ότι δύσκολα βρίσκεις την αξιόπιστη πληροφορία. Εμείς τουλάχιστον εδώ που είμαστε τυχεροί και απόψε, αλλά και γενικά γιατί έχουμε και τον κύριο και τον κύριο Παραστηγόπουλο. Αλλά από την άλλη, οι συνάδελφοί μας τι θέλουν. Θα σου πω ότι στα 22 χρόνια ζωής στον Ηλαιά έχουμε κάνει εκατοντάδες εκπαιδεύσεις. Ποτέ δεν έχουμε τον κόσμο που θα έπρεπε να έχουμε. Εδώ από εδώ και πέρα όμως η δουλειά μας είναι η δουλειά περισσότερο τεχνογνωσίας παρά κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα και είναι και η δουλειά συλλογικότητας. Δηλαδή το πρόβλημα των εργατών μπορεί να το λύσει ο καθένας μόνος του. Δεν μπορεί να το λύσει. Είναι μια σειρά λοιπόν από ζητήματα που αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να τα λύσουμε, είμαστε καταδικασμένοι. Έχουμε ορμήνια λήξης. Αυτό πιστεύω. Κάποιος ο οποίος θέλει να βρει την πληροφορία, την γνώση, θα τη βρει. Θα ψάξει και θα τη βρει. Το πρόβλημα είναι με αυτόν που θεωρεί ότι το ξέρει. Γιατί συνήθως δεν το ξέρει. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι αυτός θα αποθηκεύσει, είτε είναι μέλος του Μηλιά, είτε του Ελαιώνα, είτε είναι μονομένος παραγωγός, κάπου θα βάλει το λάδι. Και αν έχει κάνει λάθος πρακτικές, η δεξαμενή θα βρεθεί πρόβλημα. Καταρχήν δεν πιστεύω στη συλλογική ευθύνη. Δεν πιστεύω ότι φταίνε όλη η παραγωγή, δεν πιστεύω ότι φταίνε όλοι οι γεωργόνοι, δεν πιστεύω ότι φταίνε όλοι οι γιατροί. Ότι υπάρχουν στις τάξεις μας συνάδελφοι οι οποίοι ενδεχομένως να μην κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους ή να παρασύρονται από το κέρδος και να βάζουν αυτό πάνω από την αξία της δουλειάς τους, σίγουρα υπάρχει. Όπως υπάρχουν και παραγωγοί που κάνουν τέτοια πράγματα. Άρα δεν δέχομαι ότι όλοι οι γεωργόνοι ή όλη η παραγωγή είναι κακοί. Θα σταθώ σε κάτι που είπες. Είπες ότι εγώ αποφάσισα να γίνω αγρότης γιατί δεν μπορούσα να εκπαιδευτώ δίπλα από ένα καρδιοχειρούργο και εκπαιδεύτηκα δίπλα από τον πατέρα μου. Δεν γνωρίζω τον πατέρα σου, δεν γνωρίζω εσένα. Είμαι σίγουρος ότι ο πατέρας σου κάνει πολύ καλή δουλειά στην εκπαίδευσή σου τα τελευταία χρόνια. Όμως σήμερα οι συνθήκες απαιτούν άλλου είδους εκπαίδευση. Και όσον αφορά τους παραγωγούς και όσον αφορά τους γεωπόνους. Εμείς δεν αντιδρούμε ποτέ σαν σύλλογος στην εκπαίδευση των γεωπόνων. Τη ζητάμε. Δεν μπορώ να δεχτώ, θα με εκπαιδεύσει ένας συνάδελφός μου. Θέλω εκπαίδευση από το Πανεπιστημίο, θέλω εκπαίδευση από τον Εγώ Δήμητρα, θέλω εκπαίδευση από ένα φορέα ο οποίος να έχει τις γνώσεις να μπορεί να εκπαιδεύσει εμένα. Και εγώ να εκπαιδεύσω τον παραγωγό. Αντίστοιχα, πρέπει να ζητάτε και εσείς την εκπαίδευση. Οι μερίδες που λέει εδώ ο φίλος μου Γιώργος Σοκόκκινος που έχουν κάνει και που έχουν πολύ μικρή παραγωγή, αντικατοπτρίζει αυτό ακριβώς. Την αδυναμία ή την άρνηση των παραγωγών να εκπαιδευτούν και την αδυναμία να δουν τα προβλήματα τα οποία έρχονται. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το Facebook, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία θεωρούν όλοι ότι εκεί έχουν γνώση, μάλλον εκεί όλοι έχουν άποψη, αλλά λίγοι έχουν γνώση. Θυμάμαι τον Μπιλάλη, κύριε Αντώνη, που έλεγε είναι άλλο πράγμα να έχεις άποψη και άλλο πράγμα να έχεις γνώση για να έχεις άποψη. Άρα, αυτό λοιπόν που θέλω να πω εγώ είναι ότι η εκπαίδευση είναι το α και το ω για να ανταποκριθούμε στις δύσκολες συνθήκες που έρχονται. Θεωρώ ότι
από αυτή την κουβέντα ότι η αντιμετώπιση του δάκου και του γλιοσπορίου που είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα, γιατί είναι αυτά τα οποία είναι κοντά στο κομιδί, είναι μια διαδικασία την οποία, όπως είπε ο Γιώργος Σόλυνος, μπορεί να τη λύσει μόνο με πρόληψη. Δεν μπορείς να τη λύσεις με καταστολή. Ακόμα και αν έχεις τα μέσα που, Γιώργο, υπάρχουν περισσότερα σήμερα μέσα από ό,τι παλιότερα. Έχουμε 5 ομάδες δραστικών, ομάδες διαφορετικές για την αντιμετώπιση του δάκου και του γλιοσπορίου, του δάκου και περισσότερο για το γλιοσπόριο. Αλλά εάν μπεις να κάνεις καταστολή, το κόστος είναι τεράστιο, είναι πιο οικονομική η λύση της πρόληψης και με λιγότερα εμβολήματα. Είναι γεγονός ότι άμα το λάδι έχει 10 ευρώ και εσύ βλέπεις δάκο, λες θα μπω μέσα να ρεντήσω και δεν πάει στο διάβολο να πάει. Κακή πρακτική. Όμως είναι και ανθρώπινη πρακτική. Νίκο, είναι ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Δεν το δικαιολογώ, δεν το επικροτώ, αλλά λέω ότι γίνεται, υπάρχει. Άρα λοιπόν, η θέση δική μας σαν σύλλογος είναι ότι πρέπει να υπάρχει πρόληψη στο κομμάτι του δάκου και του βιοσπορίου. Στο κομμάτι του ΜΟΣ και ΜΟΑ δεν είμαστε εμείς. Ή αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε λύσεις, είναι ο Νίκος εδώ να μιλήσει. Όμως, στο κομμάτι του δάκου και του βιοσπορίου, μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Η πρόληψη. Συζητήστε με συναδέλφους, φτιάξτε ένα πρόγραμμα αντιμετώπιση του δάκρου για την κάθε εκμετάλλευση ξεχωριστά. Δεν είναι όλες οι εκμετάλλευσεις ίδιες. Δεν είναι όλα τα χωράφια ίδια. Υπάρχουν χωράφια στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο, μια δέσμη μέτρων και χωράφια στα οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Άρα συζητήστε με τους συμβούλους σας. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι καλοί, όπως υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί. Αλλά νομίζω ότι μόνο έτσι μπορείτε να δείτε λύση στο πρόβλημα του δάκου του βιοσπορίου και κατ' επέκταση των υπολοιμάτων στα ΦΠΠ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ ήρθα 4 ώρα το πρωί από Γερμανία. Ένα ταξίδι 5 ημερών. Πάντα γίνεται κάθε χρόνο για εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών κάτω από αυτά τα προβλήματα που μιλάτε εσείς σήμερα. Εγώ θέλω να πω καταρχήν, πριν αναφερθώ σε ό,τι άκουσα εκεί πέρα, γιατί είναι καλό να ακουστεί. Εγώ θέλω να πω αυτό το παιδί που μίλησε για τους γεωφόνους. Εγώ δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά των γεωφόνων, αλλά την ευθύνη των επιμολύσεων την έχει ένας κακός γεωφόνος και όχι ένας κακός παραγωγός. Ξεκάθαρο. Και κάθετο. Αυτό το φυτοφάρμακο που τρέχει στην περιοχή μας. Πού το βρήκε ο Γιώργος για να το ορίσει. Το είχε στο σπίτι του ή τα αγόρασε από κάποιο γεωπόνο. Τα αγόρασε από γεωπόνο. Ο γεωπόνος μπορεί να το έδωσε για τα πύλη που χρησιμοποιείται. Ωραία. Ρώτησε παραδείγματος χάρη τον παραγωγό αν κάνεις μια συγκαλλιέργεια εκτός από τα πύλη σου και λες μέσα και συγκομίζεις. Και να του πει, ξέρεις, δεν σου δίνω αυτό, θα πάρεις κάποιο άλλο. Ή να του επισημάνει ότι απαγορεύεται να το ρίξεις στις ελιές. Ας είναι μυκητοκτόνα, ας είναι οτιδήποτε. Ή γιατί αυτό το φυτοφάρμακο θεωρητικά βγαίνει στην αγορά μόνο και μόνο για να πούμε ότι θα το προωθήσουμε μελλοντικά στις ελιές. Και ίσως οι εταιρείες κάνανε και πειράματα και ίσως κάνανε κάποιους γεωπονούς να το προωθήσουν. Ξεκάθαρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό. Γιατί, τι είπαμε να πει χήμα. Κρυβόμαστε δηλαδή πίσω από το δαχτυλό μας. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο Αντώνης με το δίκαιο, εντάξει, θέλει να στηρίξει και να υπάρχουν το 99%, το 95% πάρα πολύ καλή γεωπόνοι, διότι. Αλλά υπάρχουν και 2-3-5% όπως υπάρχουν και οι αντίστοιχοι αγρότες που κοιτάνε μόνο το οικονόμα. Δεν κοιτάνε τίποτα άλλο. Πάμε τώρα στους αγρότες για τα οριστέλεια. Τα έχουμε λύσει από το 17. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Κάποιοι δεν τα κάνουν. Αλλά κάποιοι παθαίνουν ατύχημα στο βοράκι. Τους έπεσε λάδι ή η βενζίνη επάνω στο παγί κλπ. Τι πρέπει να κάνει ο συνειδητοποιημένος αγρότης, ο εκπαιδευμένος αγρότης. Να ενημερώσει την ομάδα του. Δεν του είπαμε να πετάξει τον καρπό, να πάει να χάσει ένα τόνο λάδι. Να ενημερώσει την ομάδα. Παιδιά, μου στείλνε αυτό και αυτό. Το λαδάκι που θα βγάλετε, πάλι το χωριά. Και άμα δεν υπάρχει πρόβλημα στους 500, στους 200 τόνους μάζοξη που κάνετε, αν μπει ο ένας, οι δύο, οι τρεις τόνοι σε αυτό, θα χαθεί. Δεν προκειτώνται. Ενημέρωση, εκπαίδευση, διδασιμότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο δηλαδή, για να τελειώσει και το πρόβλημα με τα ΜΟΣ και τα ΜΟΑ.
Και πάω το καμπανάκι σε καινούριους καλλιεργητές που χρησιμοποιούν πλέον τις βούρτσες που λέμε. Προσέξτε τι άκουσα που δεν το ξέρω. Χρησιμοποιούν υδραυλικά συστήματα. Μπορεί αμαρτούσε να σπάσει. 2 γραμμάρια ορυκτέλεου, υδραυλικού ορυκτέλεου από αυτά τα μηχανήματα, επιμολύνουν 10 τόνους ελαιόλαδο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το νούμερο. 2 γραμμάρια είναι 2 ml σε μια σύρτα. Επιμολύνουν 10 τόνους ελαιόλαδο. Έγινε ένα τίμα. Τι πρέπει να πει αυτός, παιδιά, έγινε αυτό και αυτό, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν οι ελιές. Βγάζει το πάντως μια εξαμήνη χώρια. Γιατί να μην το πει. Ειδικά στις ομάδες παραγωγών και στους εταιρεσμούς είναι υποχρεωμένοι να το πούν. Κάποιος που πάει και βγάζει ένα λάδι στον ιδιώτη, εντάξει, μπορεί να το κάνει γαργάρα, γιατί θα σου πει ότι ο ιδιώτης θα μου κόψει 1 ευρώ από τιμή, δεν ξέρω άλλο. Ας συμβεί αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι πάνω απ' όλα. Τα μος, τα μόα, τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε, έχουν τελειώσει. Αυτό που δεν γνωρίζουμε με τα μος και τα μόα είναι το εξής. Στον ευρωπαϊκό κανονισμό οι αριθμοί είναι 11-2. 11 μος, 2 μόα. Κουβεντιάζεται ότι θα αλλάξουν αυτά τα νούμερα. Αλλά εκ λόγω έλλειψης λαδιού το πάνε για την περίοδο 25-26. Οι Γερμανοί όμως που έχουν κάποια καταναλωτικά περιοδικά ισχυρά και επηρεάζουν ακόμα και τις κυβερνήσεις τους, σκοπεύουν αυτή τη χρονιά τα νούμερα να τα κάνουν 4-1. 4-1. Που σημαίνει ότι στο όλο το βόρειο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα περνάει κανένα λάδι από τα νοσοκομεία. Και απλώς το τελευταίο που ήθελα να διευκρινίσω και να πω είναι για τα νούμερα που λέγατε, γιατί δεν είναι μόνο χωραΐτες εδώ που κάνουν βιολογική καλλιέργεια. Αυτά τα νούμερα που βλέπατε είναι για βιολογική καλλιέργεια. Σε μια συμβατική καλλιέργεια το 0,015, αν είναι επιτρεπτό φάρμακο στην καλλιέργεια της ελιάς, ισχύει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην πανικοβάλλεστε. Αυτά τα νούμερα ήταν για τους βιολόγους. Όσοι είναι σε συμβατική, πρέπει να το βλέπετε αλλιώς το πράγμα. Να ρεντάτε με επιτρεπτά φάρμακα και όχι λιγμένα. Με λιγμένα. Απαγορευμένα, συγγνώμη. Όχι απαγορευμένα αυτό το φάρμακο. Και αυτό που είπε ο Νίκος είναι το ρεζουμέ, ότι πλέον τα φυτοφάρμακα είναι λιποδιαλυτά. Τα υδατοδιαλυτά ήταν το ρογκόλ, δεν λέμε τη μεθοήτη γιατί κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το μεθοήτη, που αυτό με τη σωστή χρήση ετικέτας δεν ανοιχνευόταν σε αναλύσεις. Δρούσε όμως συγκεντρωτικά. Άλλο να έκανε σε 1, 2, 3 το πολύ στη διάρκεια της σεζόν και άλλο το 18 που είχαμε έξαρση του δάκρυου, κάναμε 7 χέρια και βρεθήκαν υπολείμματα. Και η ετικέτα πάντα λέει στα φάρμακα που έχουμε μέχρι 2 χρήσεις. Δρούν συγκεντρωτικά. Γι' αυτό μας έχουν τα φάρμακα λιποδιαλυτά, για να βλέπουμε και πόσες φορές, άμα θέλουν, πόσες φορές έχουμε ρεντήσει. Αυτά που λέτε από τις ομάδες είναι αυτό που αποκαρπώνονται οι μεγάλες τιμές στην Ιαπωνία, τα 8,50 και όλα αυτά, γιατί είναι αυτά που εφαρμόζουν οι ομάδες. Μέχρι τώρα όλοι εμείς οι υπόλοιποι πουλούσαμε τα λάδια μας. Από εδώ και πέρα θα οδηγηθούμε σε τέτοιο αδιέξοδο, αυτό πρέπει να κρατήσετε. Οι δραστικές, τα 0,0, όταν βγουν από εδώ, τα υπολείμματα, κάποιοι θα τα ξεχάσουν και τα ακούσαν πρώτη φορά. Αυτό πρέπει να κρατήσετε κατά τη δική μου άποψη, γιατί εγώ δραστηριοποιούμε στο ίδιο επάγγελμα, είναι ότι ερχόμαστε τέτοιο αδιέξοδο. Που από φέτος, που κοιτάτε την ξηρασία που έχει 3 χρόνια η Ισπανία και παίρνουν ό,τι και αν είχατε βγάλει, δεν θα μπορείτε να πουλήσετε το λάδι σας. Με καμία τιμή όπως υπολείπως. Αυτό θα είναι το μεγάλο αδιέξοδο. Και θα έρθει blackout. Και επειδή ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής, φτάσαμε στην τελευταία στιγμή. Εγώ θέλω με το που θα βγείτε από εδώ όλοι, είτε είστε σε ομάδα, είτε αυτή η παραγωγή, να πείτε στους αδέρφους σας. Παιδιά, ήρθε το τέλος. Δεν θα παίρνει κανένας το λάδι. Και όλα αυτά πώς θα δούμε τα όρια, τις δραστικές και όλα αυτά θα έρθουν μόνα τους. Όταν από φέτος η τριφυλία έχει τεράστιο πρόβλημα με το Ετοφενπρόξ, τεράστιο πρόβλημα. Τα λάδια περιμένατε να ξαναγυρίσουν στα 9 και 10 ευρώ. Και δεν θα τα αγοράσει κανένας με καμία τιμή. Δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Εμένα με παίρνουν τριφυλία και μου λένε 8,50 στα γωνία. Ναι, αλλά καθαρό.
λάδι όπως πρέπει. Το δικό σου πάει για βιοδίζελ το δεν. Τι να σου κάνω, θα σου πάρω ένα βιτίο να το πάρω. Και 5.000 τόνοι, ποιος θα τα πάρει. Ήρθαμε σε αδιέξοδο, το καταλαβαίνετε αυτό. Και το πώς θα γίνει να δούμε ποια είναι τα καλά πράγματα, αυτή μόνο. Μετά το πανικό που έχει κρατήσει το καλοκαίρι. Κοιτάξτε γιατί πανικός πρέπει. Γιατί αν αυτά δεν τη σκέφτεται, θα έχω και εγώ δουλειά. Αν εσύ δεν παράγει και μπορώ να τα πουλήσω, τι θα κάνω. Θα βγάλω τα υποδιαλυτά, μακάρι να είμαι καλός μηχανολόγος ή χημικός, τα υποδιαλυτά να τα αφαιρέσω και να τις αφήσω μια χρονιά. Αυτό για μένα. Αυτό είναι το κυρίως πρόβλημα. Ότι οδηγηθήκατε σε αδιέξοδο, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση, χωρίς. Πέρυσι είχαμε το φωσμένο. Έγινε μια ενημέρωση, φέτος ήρθε το Ιντοφενμπρόξ. Ναι, μεν μπορεί να πηγάζει από του δύο πόντου, μπορεί, από κάπου έρχεται το πρόβλημα. Πλέον θα πρέπει να σα γίνει συνείδηση, είτε να παίρνετε τη διεύθυνση στην Παρισία, παιδιά μου, που ο δύο πόντου αυτό είναι εγκεκριμένο, είτε μπείτε στο ίντερνετ. Εδώ σα πουλάει ο άλλο ένα λάστιχο και μπαίνετε στο ίντερνετ, δεν ξέρω πόσο το έχει ο γείτονα. Τι μπορεί να κάνει να επιτρεπτό ή απαγορευμένο. Είναι εύκολα πράγματα, είμαστε νέα παιδιά. Κοιτάξτε τι έχει να γίνει το καλοκαίρι. Θα παίρνει τον κάθε ψώνιο και θα σα λέει δεν μπορώ να σα πάρω το λάδι. Κάντε ανάλυση. Η ανάλυση θα έχει και το πρόσωπο, όχι πολύ. Αυτά που είναι πολύ για το καμίνι. Μία-δύο φορές πάνω από το όριο, τι θα γίνει. Και εσύ ευθύζεται στα 10 ευρώ. Και δεν είναι παιχνίδι κανένα σου. Μπορεί να μα κάνει παιχνίδια για να μα τα πάνε τζάμπα. Δεν είναι κανένα σου. Τώρα που η παγκόσμια παραγωγή θα περάσει τα 3.200, δεν θα μα έχουν ανάγκη. Θα γίνει blackout. Οργανωθείτε, αφιλιστείτε. Μην κοιμηθείτε και σήμερα το βράδυ, γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Γιατί μπορεί να έχει ο καθένα 5 τόνου, 7, 10 στο σπίτι και να νομίζετε ότι έχετε 50-100.000, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να το πουλήσετε. Παιδιά, αυτά από μένα. Εγώ στηρίζω ότι. Και α μην είναι αγαπητό βράδυ, δεν με πειράζει. Και τον Ελαιώνα και τα παιδιά είναι αυτά που πρέπει να έχουμε κάνει. Αλλά αυτή είναι μόνο το ένα τη κοινή του παραγωγή. Όλοι οι υπόλοιποι τι θα κάνουν. Μπορεί να γίνουμε όλοι ομάδε. Τι θα κάνουμε, πού θα το πουλήσουμε. Από μόνοι μα. Θα πρέπει να πάμε στο διαβόλιο. Αν είχαμε γίνει όλοι ομάδες, φίλε μου, θα είχες κάτι στη δουλειά σου. Αν είχαμε γίνει όλοι ομάδες, θα είχες κάτι στη δουλειά σου. Μα δεν γίνεται να γίνουμε όλοι ομάδες. Γίνεται να γίνουμε όλοι ομάδες. Αυτό λέω. Αν είχαμε γίνει όλοι ομάδες. Μακάρι να γίνει όλοι ομάδες, θα είχες μια δικιά μου τεράστια ομάδα. Το λεωτρικείο τι να σου κάνει, το λεωτρικείο σου κάνει και χάρη που σπαγατάει γιατί δεν πληρώνεις φύλαξη, να τελειώσω, δεν πληρώνεις φύλαξη, του ρίχνεις εσύ παρέα με άλλους 10-30 μέσα στην εξαμενή και μετά θα τραβήξεις τις μαύρες σου, γιατί όταν θα σου πει μολυσμένοι πεις εγώ, κανείς δεν το παραδεχτεί. Γι' αυτό θα πάει και την πούρκα, έχει και την έννοια μην την πεις στην εξαμενή, πρέπει από μόνοι σας. Τι να κάνει ο λεωτρικείο, στην πιο τυχή θέση αυτούς. Και να τις πάρεις τις εξαμενές στο σπίτι. Τι θα γίνει, δηλαδή, θα παίρνουμε τόνο. Παιδιά, αν δεν αφήνουμε ευθύνες, δηλαδή, ένα στον άλλο. Πρέπει οι ευθύνες σε όλους. Αυτά από εδώ. Σε ευχαριστώ που έφεστε κάτι. Απλώς θέλω να τονίσω και εγώ στο εμπορικό κομμάτι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, επειδή έγιναν όχι μόνο λανθασμένες πρακτικές καλλιέργειες, αλλά και στοχευμένες επίτηδες από πανεμπόριο και λαχτεμπόριο. Υπάρχουν στην Κρήτη γύρω στις 3.500 με 4.000 τόνοι μολυσμένα λάδι. 5.500 έως 6.000 τόνοι στη Μεσσηνία και άλλες 3.000 τόνοι στη Λαγκωνία. Βάλτε πόσα εκατομμύρια είναι και τι κίνδυνος υπάρχει για όλους. Έχω την ευθύνη μιας μικρής ομάδας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, η οποία συγκροτήθηκε το 2018. Έχω την αίσθηση, ακούγοντας και σήμερα εδώ και χθες παραδίπλα και στο παρελθόν, μια αντίθεση, μια φαινομενικά αντίθεση, την οποία κάποιος εκμεταλλεύεται ή κάποιοι εκμεταλλεύονται και ο καθένας προσπαθεί να επιρρύψει την ευθύνη στον διπλανό του. Ο παραγωγός ας πούμε στον γεωπόνο, ο γεωπόνος θα το πει στον έμπορο, ο έμπορος θα πει ότι ο παραγωγός δεν κάνει καλή τη δουλειά του και αυτό είναι μια διαρκιστήδα χρόνων. Δεν νομίζω κανένας να αμφιβάλλει για αυτό το θέμα. Για μένα προσωπικά και αυτό προσπάθησα να περάσω στους δικούς μου τους συνεργάτες,
Το πρόβλημα είναι ανάμεσα στην πρόοδο και στη συντήρηση. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Πρόοδος και συντήρηση υπάρχει στον παραγωγό που αρνείται να δει τι είναι αυτό που έρχεται. Πρόοδος υπάρχει στον ελαιοτριβέα ο οποίος εφαρμόζει όλα αυτά που πρέπει να εφαρμόζει για να βγει το λάδι ποιοτικά σωστό για να το πάρει ο παραγωγός. Και ο έμπορος δεν πρέπει να κερδοσκοπεί σε βάρος των δύο προηγούμενων. Αν δεν ορίσουμε με σαφήνεια αυτό το θέμα και πώς θα ξεπεράσουμε την συντήρηση που έχουμε στο μυαλό μας, παραδείγματος χάρη, καίμε ή δεν καίμε. Εμείς είπαμε δεν καίμε. Φέτος πήγαν οι περισσότεροι και κάψαμε. Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας αγρότης. Άλλο ήταν το επαγγελμά μου. Άκουγα λοιπόν στο χωριό που συζητάγανε, όταν καθιερώθηκε η υποχρέωση για να πάρεις φυτοφάρμακα, πρέπει να πάρεις μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, πόσο ήταν να παρακολουθήσεις ορισμένα μαθήματα. Ξέρετε τι συζητιόταν στο καφενείο, τουλάχιστον εγώ αυτό άκουγα, αυτό καταθέτω. Με ποιο τρόπο θα ξεπεράσουμε αυτή την υπόθεση, δεν θα πάμε και θα πάρουμε ένα επιστοποιητικό. Από το επαγγελμά μου έχουμε ένα παράδειγμα. Ξέρετε, για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις θέλουν τεχνικό ασφαλείας. Για να πάρουν ένα πτυχίο αυτό το τεχνικό ασφαλείας φτιάξανε ΚΚΕΠ. Πολλοί δεν πήγαν ποτέ να παρακολουθήσουν. Το πήραν ένα χαρτί του τεχνικού ασφαλείας έτσι. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε εμείς. Νομίζετε τελικά εμείς θα σωθούμε σαν αγρότες παραγωγή αν συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε με αυτήν ακριβώς την αντίληψη. Πέρα από καθένας από ποια θέση παίρνει. Και το δεύτερο που θέλω να βάλω έτσι, που τελικά εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα, είναι ότι τελικά το αγροτικό κίνημα πρέπει και εμείς πρέπει να δούμε μια συνεταιριστική συνεργασία η οποία θα προωθήσει ζητήματα τέτοιου είδους και να μην μόνο στα κλασικά που θα γίνουν και αυτά αλλά να προχωρούμε σε μια ποιοτική αναβάθμιση των στόχων μας και των απαιτήσεών μας. Εγώ πιστεύω ότι τελικά εάν δεν αλλάξουμε σαφώς δεν πρόκειται να επιζήσουμε. Και για να αλλάξουμε πρέπει να μάθουμε. Και το να μάθει κάποιος, έτσι, έχει δύο δρόμους. Ή θα παρακολουθήσει αυτά που η επιστήμη λέει, ή θα παρακολουθήσει αυτό το που λέει το διαδίκτυο. Όπου τελικά ο καθένας, για να πουλήσει ένα μηχάνημα, στο πασάρι ότι κάνει το καλύτερο, και εσύ σαν λοιπόν, ακολουθείς και παραλείπεις αυτά που λέει ο Νίκος, γιατί τελικά αυτά που λέει ο Νίκος, ή ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι όχι και τόσο έβγαλε στα αυτιά μας. Σας ευχαριστώ. Αυτό που επιβεβαιώνεται ότι και αυτό που φοβόμαστε και τρέμουμε είναι ότι ο Νίκος, νομίζω το είπε, ο Μουτζούρης είναι στα δικά μας χέρια τώρα. Δηλαδή έχουμε λάδι στις δεξαμενές μας, τρέμουμε την επόμενη χρονιά, όπως είπε ο Γιώργος, που θα αφήνει ο κάθε παραγωγός το δείγμα, το λάδι του, στα ηλιοτριβεία που έχουμε κάνει δεξαμενές για να κρατήσουμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και να μην είναι τόνος-τόνος σε κάθε σπίτι και να κρατήσουμε περνώντας την εμπειρία του Νίκου του Αθανασόπουλου, του Γιώργου του Κόκκινου, ότι κρατάμε αντιδείγμα, ζητάμε για τους παραγωγούς μας και αν βρεθεί πρόβλημα σε μια δεξαμενή, μακάρι να φτάνει του παραγωγού η αξία του λαδιού, του παραγωγού που έχει δημιουργήσει το πρόβλημα, να αποζημιώσει και τους υπόλοιπους. Να το χρησιμοποιήσουμε σαν αποτρεπτικό. Το φαντάζομαι. Οπότε, τι θα είναι απλά αποτρεπτικός ο τρόπος αυτός το να συμμορφωθούμε και να μην χρησιμοποιούμε αυτά μη εγκεκριμένα. Αυτός ο τρόπος μόνο. Και δυστυχώς, καλός κακός φτάνει το μπαλάκι στα ηλιοτριβεία. Και αυτό
με τους συναδέλφους που θέλουμε να το δούμε και το καλοκαίρι, τι ιδέες, τι τρόπους, για να μην είναι μια νοηλιακή βόμβα και να ξέρουμε αυτή αποτύχει, βγήκε καλή δεξαμενή, αυτή η δεξαμενή δεν βγήκε καλή, αποτύχει πια. Και αν στη δική μου ορίστε. Ανέφερε κάποιος κύριος, το άκουσα πριν, ότι το φυτοφάρμακο δεν είναι στο ελαιοτρίβιο. Τα μόστα μόα να τα δούμε. Αλλά δεν μπορούμε σε ένα ελαιοτρίβιο. Και πιέστε κι εσείς, η παραγωγή, να πιεστούμε κι εμείς τα ελαιοτρίβια, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερες πρακτικές. Όπως είπε ο κύριος Ζωντανός, δεν είναι όλα τα ελαιοτρίβια, δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Επιλέξτε τα ελαιοτρίβια που λειτουργούν, που εγώ μπορεί να μην είμαι αυτός, και να πιεστούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Δυστυχώς κάποια πράγματα, τα μόστα μωά έχουν να κάνουν με το ελαιοτρίβιο. Τα φυτοφάρμακα δεν έχουν να κάνουν. Να σας πω. Να σας πω λίγο για αυτό το θέμα. Κάποιος συνάδελφος πριν μερικά χρόνια πήρε ένα γεωπόνο της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και του λέει έλα στο ηλιοτριβείο μου, πάρε τρεις συναδέλφους και την αστυνομία ακόμα, θα έχω σακιά νάιλον να παίξω όπως είναι πολλά και έλα εκεί, κάνε φασαρία, βάλε πρόστιμο, λειτουργήσε έτσι και να ακούσει ο κόσμος όταν το 60% των, ή το 50% στην άλλη Μεσσηνία είναι νάιλον για παράδειγμα. Πώς να το διώξω εγώ από το ηλιοτριβείο και να πάει κάπου αλλού. Πώς μπορεί πρακτικά να το κάνω.